Ο θάνατος ενός καλλιτέχνη, του Χόρια Λοβινέσκου, σε μετάφραση Λάμπρου Πετσίνη. Χόρια Λοβινέσκου, ο θάνατος ενός καλλιτέχνη. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Τίτος Βανδύς, Μαρία Αλκαίου, Τζένι Σαμπάνη, Μπέτι Βαλάση, Λεωνίδας Βαρδαρός, Σαράντος Φράγκος, Δίνος Λύρας, Κίτη Αρσένη, Στέλιος Δρίβας, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Μουσική επιμέλεια Νικόλας Βιβλάκης. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατοβλίδου. Ρύθμιση ήχου Σπύρος Καβακόπουλος. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετσίβας. Παραγωγή Βίκη Μονδρέα. Στο σαλόνι, στο εξοχικό σπίτι του γλύπτη Μανώλε Κρούντου. Όχι, δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Αναγνωρίζω τα πάντα εδώ μέσα. Και αυτά φαίνονται σαν να με γνωρίζουν. Όλα είναι στη θέση τους, γερά και ακλόνητα. Πάλι εμφανίστηκε μπροστά μου ο γκρεμός. Σίγουρα θα είμαι τρελός. Στον κήπο μου γκρεμός, για ακούγει. Πρέπει να ξεκουραστώ λιγάκι. Αυτό το ταξίδι με κούρασε πολύ. Όχι, όχι, δεν είναι τίποτα. Η κούραση φταίει. Ποιος είναι εκεί? Εγώ είμαι, παιδάκι μου. Δεν με γνώρισες. Α, εσύ είσαι κυρία Ντομνίκα. Τι ζητάς εδώ τέτοια ώρα? Δεν μπορώ να κλείσω μάτι, παιδάκι μου. Με πνίγει ζέστη και από πάνω με πονούν και τα καταραμένα μου κόκαλα. Κι έτσι λοιπόν βγήκα να δω το φεγγάρι και τα δέντρα. Εσύ τι έχεις? Δεν είσαι καλά? Καλά είμαι, γιατί? Να, σαν άκουσα να λένε πως είσαι άρρωστος. Άσε τον κόσμο να λέει, κυρία Ντομνίκα. Δεν είναι αλήθεια. Με πείραξε λίγο η καρδιά, αλλά τώρα είμαι καλά. Αν προσέξεις, μπορείς να ζήσεις 100 χρόνια και σε πειράζει η καρδιά. Ο πατέρας μου πέθανε στα 90 του και εγώ δεν είμαι ούτε 58 ακόμα. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 85, παιδάκι μου. Με τα 58 εγώ είμαι πράγματι παιδάκι μπροστά σου. Άκουσα πως πήγες σε μακρινές χώρες. Έφτασες, λένε, στα μέρη που φτάσε και ο Μέγας Αλέξανδρος. Πόσα χρόνια έμεινες εκεί πέρα? 4. Αλλά εσύ δεν άλλαξες καθόλου. Μόνο που σωθήκανε οι μέρες μου. Λίγες μου μείναν ακόμα και κάποια μέρα θα κλείσω τα μάτια μου. Δεν το έχω όμως παράπονο. Αρκετά έζησα. Χαίρομαι που αξιώθηκα να σε ξαναδώ. Εγώ σε βίζαξα και σε νανούρισα. Σου βρέθηκα σαν πραγματική μάνα. Και εσύ δεν το έχω παράπονο. Νταντά με ανεβάζεις, νταντά με κατεβάζεις. Έτσι είναι, δεν το ξεχνώ. Πώς σου φέρθηκε η Αγλαία όσον καιρό έλειπα? Καλά, καλά, δεν λέω ψέματα. Μου δίνει ένα κομμάτι ψωμί. Είναι αλήθεια ότι με αποπέρνει. Τσιρίζει, λέει λόγια. Εγώ κάνω πως δεν ακούω και ζαρώνω στην καμαρά μου. Είσαι ακόμα τρανός, παιδάκι μου? Γράφουν οι εφημερίδες για σένα ή μήπως μπατήρισες και γι' αυτό γύρισες πίσω? Δεν μπατήρισε. Έχω τόσα λεφτά που δεν ξέρω τι να τα κάνω. Τι λες, παιδάκι μου, τα λεφτά ποτέ δεν είναι πολλά. Έχεις 2 παιδιά, το ξέχασες? Αληθεύει πως θα γυρίσει και ο Τωμά? Έτσι μου πει η Αγλαία. Λέει πως έγραψε. Σου μοιάζει ο Τωμά, που θα πέσει το μήλο κάτω από τη μηλιά. Βγήκε καλό παιδί. Εκείνος ο άλλος μόνο, ο Βλάντ. Παρότι όλη μέρα πελεκάει τις πέτρες σαν για σένα, λες και δεν είναι παιδί σου. Τίποτα δεν πήρε από σένα. Είναι ατίθασος. Έτσι ήμουν και εγώ στα νιάτα μου. Είναι παλιόπαιδο. Να ξέρεις, ρίχνεται στο κορίτσι.
Ποιο κορίτσι? Της Αγλαΐας. Μα αυτό είναι μωρό ακόμα. Α, μεγάλωσε τον καιρό που λείπες. Τώρα είναι 17 χρονών. Ο Βλάντ είναι τώρα 30. Δεν είναι τρελός να σαλιαρίζει με ένα μυξιάρικο? Οι άντρες από το σόι μου ήταν όλοι του σοβαροί. Χωρίς όμως και να τους λείπουν οι γυναίκες. Γέρασες, αλλά η γλώσσα σου σπάει ακόμα κόκαλα. Και το κουτσομπολιό πάει σύννεφο. Όταν ο κύρις γυρίζει στο σπίτι, πρέπει να τα μαθαίνει όλα. Ποιος άλλος θα στα πει? Η Αγλαΐα? Αυτή καβάλισε το καλάμι και κάνει ό,τι θέλει εδώ μέσα, λες και δεν είναι υπηρέτρια. Οικονόμα είναι, δεν είναι υπηρέτρια η γυναίκα. Σπάνια καλή νοικοκυρά. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Μίλαγες πριν λίγο για το θάνατο. Τον σκέφτεσαι? Δεν χρειάζεται να τον σκέφτομαι εγώ το θάνατο, παιδάκι μου. Αυτός με σκέφτεται. Να, όπως λέει και το τραγούδι, ο Χάρος βγήκε στο φως με το ποτήρι παγανιά και σούστησε καρτέρι στη γωνιά. Χτυπάει καμπάνα λυπητερά, σήκω για σένα, όλα τέλειωσαν πια κι ας ήταν τόσο θλιβερά. Από πού τα ξέρεις αυτά? Α, έτσι τα λέει ο κόσμος. Ο Χάρος βγήκε στο φως με το ποτήρι παγανιά και έστησε καρτέρι στη γωνιά. Ο κίνδυνος δεν βρίσκεται στο ποτήρι αλλά στο φως. Άμα το κοιτάς χάνεσαι. Τα πάντα ξεθοριάζουν, αποξενώνονται και φεύγουν από κοντά σου. Τα βλέπεις αλλά σαν να μην τα αναγνωρίζεις και τα ξέρεις πως λέγονται. Τι κρύα που είναι τα χέρια σου? Πού πας? Γκρεμίζομαι. Τι έπαθες, παιδάκι μου? Σε πονάει η καρδιά σου? Ναι, ναι, επέστρεψε χθες το πρωί. Α, όχι, δεν θα πάει στο Βουκουρέστι και ούτε δέχεται επισκέψεις. Ίσως σας δεχθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Ναι, το εξοχικό του Γλύπτη Κρούντου. Ποιος τηλεφωνεί, παρακαλώ? Μια στιγμή να δω. Τι σημαίνει? Τηλεφωνάνε από το Υπουργείο Προεδρίας. Ναι, εμπρός. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Ο ίδιος δεν μπορεί να έρθει στο τηλέφωνο. Ψες, είχε μια καρδιακή κρίση και ο γιατρός του απαγόρεψε να σηκωθεί από το κρεβάτι. Ναι, τώρα αισθάνεται κάπως καλύτερα. Προς το παρόν θα μείνει εδώ, στο εξοχικό. Πολύ ευχαρίστως. Θα διαβιβάσω τις ευχές σας. Χαίρετε. Τηλεφώνησε κανείς άλλος? Πάρα πολύ. Έχω σημειώσει εδώ τα ονόματά τους. Τηλεφώνησε και η Κλεούνια Ροξάν. Είπε πως θα έρθει. Δεν της είπες ότι ο γιατρός απαγόρευσε όλες τις επισκέψεις? Δεν τόλμησα. Μα τόσο χαζή είσαι. Τι θέλει και μας κουβαλιέται αυτή? Ακόμα δεν πρόλαβε να έρθει ο άνθρωπος στο σπίτι του και αυτή θέλει να κοπιάσει. Όρεξη που την έχουμε. Βγάλε γρήγορα το τηλέφωνο από την πρίζα. Αν έρθει εδώ ο κύριος Κρούντου, κάνε πως δουλεύεις και να του πεις ότι δείχνει μια χαρά. Άκουσες? Α, όχι, εμείς δεν κάναμε καμιά αναφορά για διακοπή ρεύματος. Η ηλεκτρική εγκατάσταση λειτουργεί. Μα αυτό δεν είναι το εξοχικό του Γλύπτη Μανώλε Κρούντου? Μάλιστα. Κάποιο μπέρδεμα θα έχει γίνει. Να, ορίστε, το φως ανάβει. Περίεργο. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή τη διεύθυνση μου δώσαν από την ηλεκτρική εταιρεία. Δεν μου λέτε, εκεί είναι το ατελιέ του κυρίου Κρούντου? Μάλιστα. Μήπως χάλασε η εγκατάσταση του ατελιέ? Πάω να δω μια στιγμή. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Κάποιο μπέρδεμα έγινε. Μάλλον έπρεπε να πάω αλλού. Αυτός είναι ο βασάλτης που φέρανε για το μνημείο του σύγχρονου Ίκαρου? Μάλιστα. Α, σας παρακαλώ, μην μπαίνετε μέσα. Ο κύριος Κρούντου δεν επιτρέπει σε κανένα να μπαίνει στο ατελιέ. Έχω μια μεγάλη παράκληση. Ξέρετε, είμαι ένας τέχνης φωτογράφος και επιπλέον θαυμαστής του έργου του Γλύπτη Κρούντου. Ευχαριστώ πολύ. Α, τι κάνετε, κύριε? Δεν επιτρέπεται σε κανένα να φωτογραφίζει το ατελιέ. Μια μικρή αναμνηστική φωτογραφία, Δεσποινής. Ασφαλώς αυτή είναι η αγαπημένη γωνιά που ξεκουράζεται ο μεγάλος μας Γλύπτης. Όχι, εκεί κάθεται μόνο όταν θέλει να διαβάσει. Καταπληκτικό. Ακριβώς σε αυτόν εδώ τον καναπέ. Εντάξει, τέλειωσα. Έφυγα.
θέλω να καταλάβετε, πώς να σας το πω, σπάνια σου δίνεται η ευκαιρία να μπει στο σπίτι ενός διάσημου καλλιτέχνη. Είστε γραμματέας του κυρίου Κρούντου? Ναι. Όχι. Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Μεγάλη τύχη να ζει κανείς δίπλα σε ένα διάσημο καλλιτέχνη. Άκουσα πως είναι βαριά άρρωστος, είναι αλήθεια? Όχι καλέ, απλώς αδιαθέτησε χτες λιγάκι. Μακάρι. Ασφαλώς θα γνωρίζετε πολλά πράγματα και λεπτομέρειες από την ιδιωτική ζωή του κυρίου Κρούντου. Δεν μου λέτε ποια είναι τα σχέδιά του τώρα που επέστρεψε από την Ασία? Σας ρωτώ γιατί ο ίδιος δεν δίνει ποτέ συνεντεύξεις. Δεν έχω καμιά εξουσιοδότηση να μιλήσω για τα μελλοντικά του σχέδια. Πείτε μου κάτι, έστω γενικά και αόριστα. Αχ, πόσο σας ζηλεύω, Δεσποινής. Τόσο νέα και να είσαι συνεργάτρια του μεγαλύτερου γλύπτη μας. Είναι αλήθεια ότι ετοιμάζει ατομική έκθεση στο Παρίσι? Μάλλον, αλλά τώρα βλέπετε. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, Χριστίνα? Τον στείλαμε από την ηλεκτρική εταιρεία. Λέει πως έγινε κάποια αναφορά για διακοπή ρεύματος. Μα εμείς έχουμε ρεύμα, έτσι δεν είναι? Δεν μου λες, τι μάρκα είναι η φωτογραφική σου μηχανή? Μπορώ να τη δω? Α, βλέπω είναι καινούργια. Μα κύριε, καταστρέψατε τις καλύτερες φωτογραφίες της ζωής μου. Με συγχωρείτε. Χάλασε το φιλμ. Κρίμα. Δεν μου λες, φιλαράκο, από ποια εφημερίδα είσαι? Από τον Αιών. Μου επιτρέπετε να σας συνοδεύσω μέχρι την εξώπορτα? Άντε, πήγαινε στο καλό και άσε μας ήσυχους με τα τερτύπια σου. Δύσκολο να βρεις κατανόηση σε τέτοια σπίτια. Για το ψωμί μου δουλεύω κι εγώ, βραδερφέ. Άντε, γεια σας και χάρηκα που σας γνώρισα, Δεσποινής γραμματέα. Είναι πέρα για πέρα ξεδιάντροπος. Ευτυχώς που δεν πρόλαβες να του αποκαλύψεις τα μυστικά που γνωρίζεις από την ιδιότητα της συνεργάτριας του πατέρα μου. Εγώ δεν είπα ότι είμαι συνεργάτριά του. Πώς θα τολμούσα να πω κάτι τέτοιο? Δεν μου λες, ο γιατρός έφυγε? Όχι ακόμα. Κύριε Βλαντ, σας παρακαλώ πολύ, μην μπείτε στη μαμά μου για την γάφα που έκανα με τον δημοσιογράφο. Τη φοβάσαι ακόμα? Ω, αυτό είναι καλό. Ο φόβος είναι ο καλύτερος φύλακας για τα φρόνημα κορίτσια. Αναρωτιέμαι όμως, πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτός ο φόβος? Η παρθενιά τραβά τους άντρες όπως το μέλι της μύγες. Δεν σας επιτρέπω να μου μιλάτε με αυτόν τον τρόπο. Είσαι ένα ναζιάρικο θηλυκό. Αντί να κάνεις το θηρίο, θα ήταν πιο έξυπνο να κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Δεν είμαι κουτί, κατάλαβα πολύ καλά τι θέλετε να πείτε. Και σας το ξαναλέω πως δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος. Βρε το μικρό μας, ούτε ένα κοπλιμέντο δεν δέχεται. Με τα κορίτσια δεν μπορείς ούτε καν να στιευτείς. Δεν μου λες, τι έκανες πριν έρθει ο νεαρός δημοσιογράφος? Έκοβες τις εφημερίδες? Αν συνεχίσεις την αποδελτίωση, προβλέπω πως σύντομα θα μπορείς να φτιάξεις ένα επιβλητικό μνημείο από αποκόμματα εφημερίδων. Είναι πάρα πολλές σήμερα. Τηλεφώνησαν από το Υπουργείο Προεδρίας. Σοβαρά? Τα συνηθισμένα, Τηλεφωνήματα, ανθοδέσμες, επενετικά δημοσιεύματα στον τύπο. Και τι γράφουν, τα ίδια και τα ίδια. Διθυραμβικές βλακίες σαν κι αυτές εδώ. Ο μεγάλος μας καλλιτέχνης, ο μεγαλύτερος γλύπτης, ο μεγαλύτερος ουμανιστής γλύπτης της εποχής μας. Παραμύθια για μικρά παιδιά, έτσι δεν είναι? Πώς μπορείτε να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο για τον πατέρα σας, που είναι η δόξα της γλυπτικής μας? Το γράφει και στα αναγνωστικά, ε? Το μάθες καλά το μάθημα. Και ο ξένος τύπος τον εγκομιάζει με τα καλύτερα λόγια. Όλος ο τύπος. Μην ξεχάσεις να του δώσεις την κριτική που γράψε για τον Πέρση το γαλλικό περιοδικό Πυγμαλίων. Θα χαρεί πολύ. Να δεις πώς αποκαλεί την τέχνη του. Α, ναι. Γλυπτική ιεροκήρυκα. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης έχει και εχθρούς. Έτσι ήταν πάντα. Τι πολλά που ξέρεις. Δεν κάνεις όμως και μια μικρή προσπάθεια να σκεφτείς με το μυαλό σου? Αλήθεια, δεν μου λες, τον θαυμάζεις? Ακουκή ερώτηση. Για μένα είναι ένας θεός. Ξέρετε πόσο με ζηλεύουν οι συμμαθήτριές μου που κατοικώ στο σπίτι του και μπορώ να μιλάω μαζί του για οτιδήποτε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα. Όμως από εδώ και στο εξής, τέρμα οι συζητήσεις μαζί του. Ο γέρος μας γύρισε κατσούφης. Εκτός κι αν οι φάκελοι με τα διθυραμβικά αποκόμματα που του δίνεις θα του επαναφέρουν κάπως το παλιό του κέφι. Γιατί με κοροϊδεύετε, ή μήπως? Δεν πρέπει να κοιτάς την άβυσσο, κοπελίτσα μου. Όχι ότι απαγορεύεται, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο για κορίτσια σαν και σένα. Δεν σας καταλαβαίνω. Αν ήμουν κόρη του θα τον αγαπούσα τρελά. Θα τον λάτρευα και θα τον φρόντιζα με όλες μου τις δυνάμεις. Όλη μου τη ζωή θα του την αφιέρωνα. Το ίδιο όπως μια ηρωίδα από ένα μυθιστόρημα του Μπαλζάκ. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Και ακόμη... Αντιγόνη. Αντιγόνη. Ναι,
Είναι μια Ελληνίδα ηθοποιός κινηματογράφου που σε ένα φιλμ σέρνει τον τυφλό πατέρα της από το χέρι. Μα εσύ είσαι τρελή για τα καλά. Είστε αχώνευτος! Φέρνεστε σαν άσοδος ιός! Είστε η προσωποποίηση της άρνησης! Όπως σου είπα, δεν είμαι εδώ για κανέναν εκτός από την κυρία Οξάν. Καλημέρα σας. Όσον αφορά τη συνταγή που άφησε ο γιατρός Αγλαία, σε παρακαλώ να την πας αμέσως στο φαρμακείο. Μάλιστα. Πάμε από τον κήπο, γιατρέ. Θα συνοδεύσω μέχρι την εξώπορτα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ποια είναι αυτή? Δεν σου είπα να μην δεχτείς κανέναν εδώ μέσα. Είναι η Χριστίνα. Το Χριστινάκι μας. Το ξεχάσατε? Χριστινάκι, έλα εδώ, παιδί μου. Δώσε το χέρι στον κύριο Μανώλη. Ω, για δες πως μεγάλωσε. Όταν έφυγε ήταν ένα μωρουδάκι και τώρα το βρίσκω σωστή κοπέλα. Και τι όμορφη που έγινε. Μπράβο, Δεσποινής. Πάμε, γιατρέ. Χριστίνα. Να τελειώσεις την αποδελτίωση και να δώσεις τον κύριο Μανώλε όλα τα δημοσιεύματα. Ω, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Να σου πω την αλήθεια, γιατρέ, με κάνουν να βλέπω ότι γέρασα πολύ. Θα καπνίσω ένα τσιγάρο. Μα δεν κάνει να καπνίσεις? Μόνο ένα. Αναρωτιέμαι αν τελικά θα μπορέσω να κόψω το τσιγάρο. Μα πρέπει οπωσδήποτε να το κόψεις. Ω, πρέπει, δεν πολύ είμαι συνηθισμένος με αυτή τη λέξη. Πάντα έκανα αυτό που μου άρεσε. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να το κόψω. Αλλά να ξέρεις, την άλλη απαγόρευση, δηλαδή να κόψω τη δουλειά, δεν πρόκειται να την τηρήσω. Μα πρόκειται για κάτι προσωρινό. Σοβαρά? Μα φυσικά. Μετά από μερικούς μήνες θα είσαι σε θέση να ξαναρχίσεις τη δουλειά σου. Χωρίς όμως να κουράζεσαι, τώρα έχεις ανάγκη από απόλυτη ανάπαυση. Εντάξει. Γιατί αλλιώς, αν πρόκειται να μην ξανεργαστώ, τότε δεν έχει νόημα η ζωή. Μα θα ξανεργαστείς. Από τα χέρια σου θα βγουν πολλά ακόμα αριστουργήματα. Σοβαρά? Το πιστεύεις? Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, γιατρέ, αλλά εντελώς μεταξύ μας, μην το μάθει κανείς. Η αρρώστια που έχω συνοδεύεται και από νευροψυχικές παρενέργειες? Προκαλεί κάποια ανησυχία που δεν έχει όμως τίποτα το κοινό με αυτό που λέμε νευροψυχικές παρενέργειες ή διαταραχές. Έχεις κανένα ειδικό λόγο και ρωτάς? Όχι. Θα ήθελα απλώς να ξέρω τι με περιμένει. Να, σαν ένας ιδιοκτήτης που θέλει να ξέρει ποιος είναι ο νικάρης του. Όσον αφορά το νευρικό σου σύστημα, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι είναι από τα πιο ισορροπημένα που έχω συναντήσει. Νομίζω ότι η αρμονία και η τελειότητα των έργων σου πρέπει να έχουν άμεση σχέση με αυτό το σοβαρό παράγοντα. Είναι μια απλοϊκή ερμηνεία, αλλά τι να γίνει, έτσι είμαστε εμείς οι γιατροί. Όλα τα βλέπουμε από το πρίσμα της ανατομίας. Θα με συνοδεύσει μέχρι την εξώπορτα? Πάμε. Ξέρεις, ορισμένες φορές έχω την εντύπωση ότι βαδίζω στο χείλος του γκρεμού. Όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Ναι, είναι από την υπερκόπωση σε συνδυασμό με την αχαλήνωτη φαντασία. Χρειάζεται περισσότερος αυτοέλεγχος. Πού πήγε? Νομίζω στον κήπο. Μαμά, τι νόημα έχει να κάθομαι εδώ? Μου φάνηκε πως θύμωσε όταν με είδε. Δεν ήξερε ποια είσαι. Ναι, και όταν έμαθε, με κοίταξε σαν να εξέταζε κανένα σκυλάκι. Καλύτερα να πάω να δουλέψω στο δωμάτιό μου. Να κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Καιρός πια να αρχίσεις να καταλαβαίνεις ποιο είναι το συμφέρον σου. Πρέπει να συνηθίσει να σε βλέπει εδώ και να καταλάβει πως του είσαι απαραίτητη. Μην ξεχνάς ότι από την καλή ή όχι διάθεσή του εξαρτάται η τύχη μας. Δεν νομίζεις πως είναι ξεφτελιστικό για έναν άνθρωπο που σέβεται τον εαυτό του να κάνει τέτοιους υπολογισμούς? Αν δεν έκανα τέτοιους υπολογισμούς, Δεσποινής μου, δεν θα είχες πάρει απολυτήριο γυμνασίου και ούτε θα φόραγες μεταξωτές κάλτσες. Δεν είδες ότι γύρισε άρρωστος? Ο γιατρός είπε πως έχει βαριάς μορφής στη θάγχη. Και λίγο έλειψε να πεθάνει χτες το βράδυ. Όταν το σκέφτομαι, νομίζεις πως αν Θεός φυλάξει πεθάνει ο κύριος Κρούντου, θα μας κρατήσουν εδώ τα παιδιά του? Θα μας ξεπετάξουν αμέσως. Σοβαρά? Τόσο βαριά είναι άρρωστος? Δεν έχει γλιτωμό, κόρη μου. Πάει. Σώθηκαν τα ψωμιά του. Και θα βρεθούμε στο δρόμο κι οι δυο μας, αν στο μεταξύ δεν τα καταφέρουμε να μας εξασφαλίσει κάποιο μικρό εισόδημα. Και αυτό πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν, άσε κατά μέρος την ψευτό υπερηφάνεια και τα καμώματα. Είναι φοβερό. Τι ακριβώς είναι φοβερό? Αυτά που μου είπες. Στη μάνα σου μιλάς έτσι, σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Θέλω να του είμαι πιστή, αλλά να το κάνω αυτό συνειδητά, όχι να προσποιούμε. Από ό,τι βλέπω εδώ μέσα, άλλοι τον μισούν και άλλοι του φέρονται καλά μόνο από συμφέρον. Περιβάλλεται από εχθρούς και λεϊνούς συμφεροντολόγους. Εγώ θέλω να του αποδείξω ότι σε αυτό το σπίτι υπάρχει και ένας έντιμος άνθρωπος. Βεβαίως πρέπει να του δείξεις πως του είσαι απόλυτα αφοσιωμένη. Αυτό σου έλεγα κι εγώ. Ναι, αλλά όχι από συμφέρον. Συμφέρον, ξεσυμφέρον, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που θέλω είναι να το καταλάβει. Ετοίμασες τους φακέλους μετά από κόμματα? Μάλιστα. Για να τα δω. Γιατί δεν τα άδεσες με κορδέλες?
Μανώλε. Μανώλε, πώς είσαι, παιδάκι μου? Καλά είναι, δεν τον βλέπεις. Άντε, πήγαινε. Να πάω. Να πάω. Δεν μου λες, Αγλαία, η γριά δεν πάει το καλοκαίρι στο χωριό, στην κόρη της? Α, πάει χρόνος που πέθανε η κόρη της, κύριε. Κι έτσι δεν έχει που να ακουμπήσει τώρα η καημένη. Δεν το ξέρα. Αλλά γιατί? Πώς και δεν κάθεται στο δωμάτιό της και όλος τριφογυρίζει? Έξω κάνει πολύ ζέστη και αυτό δεν είναι καλό για μια γυναίκα στην ηλικία της. Πες σε παρακαλώ ότι δεν αισθάνομαι καλά και ο γιατρός μου απαγόρεψε το κουβεντολόι. Να ξέρατε, κύριε, πόσο λαχταρούσε όλο αυτό τον καιρό να γυρίσετε. Μπορεί, δεν λέω όχι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω υπομονή να την ακούω. Σωστά, έχετε δίκιο. Η γριά ξεκούκαινε για τα καλά. Μονολογία διάκοπα σαν ξεχαρβαλωμένο γραμμόφωνο. Τι να γίνει. Αυτά έχει ζωή. Σε παρακαλώ όμως, φρόντισε να έχει τα χρειαζόμενα. Δεν πιστεύω να έχει κανένα παράπονο. Δεν της λείπει τίποτα. Θέλετε να ρίξετε μια ματιά στην έκπληξη που σας ετοίμασε η Χριστίνα? Είχε μια πολύ έξυπνη ιδέα. Μπα, περί τίνος πρόκειται? Αποδελτίωσε από τις εφημερίδες μας και τον ξένο τύπο όλα τα δημοσιεύματα που είναι αφιερωμένα σε εσάς από το 1957 μέχρι σήμερα. Τα πάντα βρίσκονται σε αυτούς εδώ τους φακέλους. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, αλλά... Δεν μπορείτε να το φανταστείτε πόσο σας θαυμάζει. Σας λατρεύει κυριολεκτικά. Μαμά, τι είναι αυτά που λες? Γιατί την αλήθεια δεν λέω. Από τη στιγμή που άκουσε ότι επιστρέψατε, τα έχει χαμένα από τη χαρά και τη συγκίνηση. Επέστρεψε ένας άρρωστος γέρος και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Α, δεν έχετε δίκιο. Αδικείτε τον εαυτό σας. Έχω και παρέχω. Σε ευχαριστώ για τον κόπο που έκανες, αλλά... Αγλαία, έπρεπε να αφήσει το κορίτσι να παίζει και να διασκεδάζει και όχι να κόβει εφημερίδες. Υπάρχουν και ολόκληρες μελέτες για το έργο σας. Βρήκα και ένα εκτενές κριτικό σημείωμα του γνωστού τεχνοκριτικού Ρενέ Ουγγέ. Ω, για άκου εκεί. Μα τι λέτε, Δεσποινής. Ξέρεις τι να τα κάνεις τώρα όλα αυτά τα ντοσιέ? Να τα πας και να τα πετάξεις στην αποθήκη. Αν δεν τα φάνε τα ποντίκια, θα μείνουν για τους κριτικούς του μέλλοντος. Το ίδιο κάνει. Και καημένη Χριστίνα που νόμιζε ότι θα χαρείτε. Δεν ήταν ανάγκη. Δεν μου χρειάζονται τα λιβανότα κανενός. Όλοι είναι υποκριτές. Δεν θα διαβάσω ποτέ τις ανοησίες τους. Ξέρετε τι σκέφτηκα? Τώρα που εμπιστέψατε, θα γίνει πραγματικός πανζουλισμός με τα τηλεφωνήματα και την αλληλογραφία. Δεν θα μπορούσε η Χριστίνα να έκανε τη γραμματέα σας? Εκεί που να ψάχνετε να βρείτε κάποια άλλη, νομίζω πως είναι η προτιμότερη λύση, ε? Θαυμάσια ιδέα. Εσύ τι λες, Χριστίνα? Άμα θέλετε, θα ήμουν ευτυχής να σας φανώ χρήσιμη σε κάτι. Θαυμάσια. Τότε να αρχίσεις από σήμερα. Λοιπόν, ασχολήσουμε τη σημερινή αλληλογραφία. Δες τι γράφει το κάθε γράμμα και να με ενημερώσεις με μια μικρή γραπτή αναφορά. Θα κόψω και ένα μισθό ικανοποιητικό στη γραμματέα μου, έτσι που... Α, όχι, δεν θέλω λεφτά. Άκου εδώ, κορίτσι μου. Αυτός που βάζει όρους δεν είσαι εσύ, αλλά εγώ. Έτσι θα έχεις και λεφτά για τον εαυτό σου. Πάντως, καλλιντικά δεν πιστεύω να χρησιμοποιείς. Μάλλον στις καραμέλες θα τα ξοδεύεις. Σας ευχαριστώ, κύριε. Γιατί, εγώ πιάνω κερδισμένος από αυτή τη δουλειά. Πάω να δω ποιος είναι. Σε ποια τάξη πας? Πήρα το απολυτήριο του Λυκείου. Σοβαρά? Το ξέρεις πως εγώ δεν έχω απολυτήριο? Όταν έπρεπε να το πάρω, τα έχω φορτώσει στον κόκορα. Μανώλε! Ξέρεις, Κλαούντια, αυτό εδώ το κοριτσάκι είναι τελειόφοιτη του Λυκείου. Εσύ έχεις απολυτήριο. Έλα τώρα. Αυτό βρήκες να μου πεις ύστερα από τόσα χρόνια χωρισμού. Με συγχωρείς, αλλά το απολυτήριο είναι κάτι το εντυπωσιακό. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Επιτέλους, να είμαστε και πάλι μαζί. Να ξέρεις πόσο σε επιθύμησα. Αυτά τώρα καλύτερα αυτά. Λες να μη σε ξέρω? Γέρασα πολύ. Μου έλειψες πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν ήρθες χθες να με υποδεχθείς στο σταθμό? Μόνο ξένοι ήρθαν. Κανένας δικός μου. Ήμουν αβέβαιος πως θα με περίμενες. Είχα παράσταση. Δεν μπορούσα να λείψω. Και τώρα έφυγα από την πρόβα μόνο και μόνο για να σε δω μια στιγμή. Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια. Το φαντάζεσαι, Μανώλε, πως πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια από τότε που έφυγες? Μου φαίνεται πως σε συγκινεί περισσότερο η ανάμνηση του χωρισμού παρά η χαρά της επιστροφής. Άρχισες πάλι τις σκηνές ζηλοτυπίας. Τόσο γρήγορα. Δεν με αφήνεις λίγο να ανασάνω? Κανένας από όσους αγαπώ δεν χάρηκε ειλικρινά που επέστρεψα. Διέκρινα περισσότερη εγκαρδιότητα στον ξένο κόσμο που με περίμενε στο σταθμό παρά στο γιο μου, το Βλάντ, και σένα. Μα δεν μου λες από πότε απέκτησα τόση σημασία για σένα? Ούτε αισθηματία πατέρα σε ήξερα. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
Το ξέρεις πολύ καλά πως πάντα σ' αγαπούσα και πως είσαι η μόνη γυναίκα στη ζωή μου. Έλα τώρα, άσε τις εξομολογήσεις. Λες και δεν ξέρω καμιά 20 γυναίκες που τις είχες ερωτευτεί τρελά, για να μην αναφέρω τις τόσες και τόσες εφήμερες ερωτικές σου περιπέτειες. Ναι, αλλά μετά από κάθε απογοήτευση πάντα σε σένα γύριζα. Αισθανόμουν μια ιδιαίτερη ικανοποίηση να με απατάς. Γι' αυτό και γύριζες όταν οι άλλες εγκατέλειπαν. Αλλά δεν αλλάζουμε καλύτερα κουβέντα. Χαίρομαι ειλικρινά που σε ξαναβλέπω. Όπως χάρηκα πάρα πολύ για τις επιτυχίες των εκθέσεών σου στο εξωτερικό. Δεν πήγαν κι άσχημα. Θα ήθελα όμως να με πιστέψεις πως όλο το διάστημα σε σκεφτόμουν μέρα νύχτα. Μη μου το λες. Και σε ποιο συμπέρασμα κατέληξες? Δεν είναι λίγο πράγμα? Γνωριζόμαστε εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι και τόσο ευγενικό να μου το θυμίζεις. Το ξέρεις πολύ καλά ότι κάποτε σου πρότεινα να παντρευτούμε. Δεν πιστεύω να το ξέχασες. Τι υπέροχη μνήμη. Στην πραγματικότητα εγώ σου πρότεινα. Πάντως με κολακεύει το γεγονός ότι έστω και αργά αισθάνθηκες την ανάγκη να αλλάξεις τους ρόλους. Αφού το λες εσύ, έτσι θα έγινε. Εν πάση περιπτώσει, το παραδέχομαι πως δεν σου φέρθηκα όπως άξιζες. Ξέχασέ τα τώρα όλα αυτά. Δεν αξίζει να τα θυμάσαι. Πάει, πέρασαν. Αν δεν ήσουν αυτός που είσαι, ίσως να τα χαλούσαμε για πάντα. Εγώ ποτέ δεν σε ξεχώρισα από τις αδυναμίες σου. Μια άλλη γυναίκα με μεγαλύτερη ευαισθησία ίσως να μην τα ανεχόταν όλα αυτά. Εγώ σου μιλάω σοβαρά και εσύ το ρίχνεις στην πλάκα. Μα τι σε έπιασε και άρχισες τις εξομολογήσεις? Τι θέλεις να αποδείξεις? Το ότι παρά τις αδυναμίες και τον άσχημο τρόπο που σου συμπεριφέρθηκα, ο δεσμός μας συνεχίστηκε, είναι μια απόδειξη πως μ' αγαπάς. Τι χρειάζονται τόσες περικοκλάδες για να πεις ένα τόσο απλό πράγμα? Ασφαλώς και σε αγαπώ. Αυτή είναι η κατάρα της ζωής μου. Τώρα όμως πρέπει να φύγω. Στο θέατρο είπα ότι θα λείψω μόνο 2 ώρες. Έρχεσαι το βράδυ να συναντηθούμε μετά την παράσταση? Θα ήθελα να έρθεις εσύ εδώ. Για πάντα. Καταλαβαίνω. Ασφαλώς θα αστειεύεσαι. Μα σου είπα ότι το σκέφτηκα πολύ. Θέλω να παντρευτούμε, Κλαούδια. Θέλεις? Μια ζωή δεν έκανες παρά αυτό που ήθελες εσύ. Ποτέ σου δεν πήρες υπόψη σου αυτό που ήθελα κι εγώ. Όχι, Μανώλη. Δεν θέλω να σε παντρευτώ. Δεν με συγκινεί πλέον η ιδέα να παντρευτούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος στη ζωή σου? Ίσως. Κανένας θεατρίνος? Παράτα τον. Δεν αξίζει τον κόπο. Όχι, δεν είναι θεατρίνος, είναι μηχανικός. Έλα τώρα, μη μου πεις ότι τον αγαπάς, γιατί δεν θα σε πιστέψω. Είναι ένας άνθρωπος έντιμος και αξιαγάπητος. Ω, αυτό είναι προς τιμή του. Άκου, Κλαούδια, δεν πρόκειται για κάποιο καπρίσιο. Ο γάμος μας θα είναι η λογική επισφράγηση του μακροχρόνιου δεσμού μας. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Και θα ήθελα να ξέρεις πως έχω ανάγκη. Είσαι σίγουρος? Περισσότερο από ό,τι νομίζεις. Και τι θα πούν τα παιδιά σου? Θα πιστέψουν πως τρελάθηκες. Δεν έχουν το δικαίωμα να πούν απολύτως τίποτα. Και έπειτα ξέχασες πως παραλίγο να γινώσουν μητέρα τους. Ναι, αλλά τότε ο Βλάντ ήταν μόλις 10 χρονών. Και το μάτι 4. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Τα παιδιά σου έχουν γίνει πια άντρες. Πώς μπορείς να σκέφτεσαι τέτοιες ανοησίες? Λοιπόν, θα έρθεις το βράδυ στο θέατρο. Δεν μου λες, ποια είναι η μικρούλα μέσα στο χολ? Η κόρη της Αγλαΐας. Θα την προσλάβω για γραμματέα. Το σπίτι σου έμοιαζε πάντα με χάνη, όπου έβρισκαν καταφύγιο παιδιά, φίλοι, παραμάνες, οικονόμες και οι συγγενείς τους. Θέλω να έχω κόσμο κοντά μου. Και όταν παντρευτούν τα παιδιά μου, δεν θέλουν να φύγουν από εδώ. Θέλουν να μείνουν και να γεμίσουν το σπίτι με κουτσούβελα. Να και μια παραξενιά που δεν την ήξερα. Εμένα όμως δεν μ' αρέσει να ζω σε ένα τέτοιο πύργο της Βαβέλ. Και ξέρεις κάτι? Η οικονόμα σου τόλμησε να μου πει πως δεν πρέπει να έρθω να σε δω, γιατί τάχα το απαγόρεψε ο γιατρός. Λίγο έλειψε να μην μου ανοίξει και την πόρτα. Πώς μπορείς να πιστεύεις ότι θα έκανατε κάτι τέτοιο? Είναι βέβαια αλήθεια πως μου είναι απόλυτα αφοσιωμένη και πολλές φορές το παρακάνει. Κυρίως όταν είμαι άρρωστος. Μα γιατί είσαι άρρωστος? Μικρό πράγματα, τίποτα το σοβαρό. Δεν μου απάντησες όμως αυτό που σε ρώτησα. Σου απάντησα. Σου είπα ότι δεν θέλω να σε παντρευτώ. Μα γιατί? Δεν είναι έντιμο να σε κάνω να με λυπηθείς. Έχω κουραστεί πολύ, Κλαούδια. Αισθάνομαι πολύ γερασμένος. Αυτό να μην το ξαναπείς ποτέ. Είσαι το ίδιο νέος
όπως όταν σε πρωτογνώρισα. Είσαι ένας μεγάλος γλύπτης που όλοι τον θαυμάζουν. Έχεις κανένα λόγο να παραπονιέσαι? Φοβάμαι τη μοναξιά και... Και νομίζω ότι εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Αν δεν μπορείς εσύ, τότε ποιος μπορεί? Καημένε Μανώλη, κουρασμένε μου τίγρη. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Σε μια βδομάδα παίρνω την άδειά μου. Δεν θα πάω πουθενά. Θα έρθω και θα καθίσω εδώ μαζί σου. Θέλεις? Νομίζεις ότι με αυτό λύνεται το πρόβλημα? Γιατί όχι, θα δεις. Εσύ δεν μου λέγες πάντα ότι η συντροφιά μου σε ξεκουράζει και σου δίνει νέες δυνάμεις? Θα πηγαίνουμε για ψάρεμα, θα κάνουμε εκδρομές και έτσι θα διώξεις όλες αυτές τις έμμονες ιδέες που σε καταπιέζουν. Θα είμαι μια σωστή αδερφή νοσοκόμα. Ό,τι δηλαδή σου χρειάζεται ακριβώς αυτή τη στιγμή. Πω, πέρασε η ώρα. Και εκείνον, τον έντιμο και αξιαγάπητο κύριο, τι θα τον κάνεις? Α, ξέρω κι εγώ. Α, όχι. Αυτό που μου προτείνεις δεν είναι λύση. Θα έρθεις εδώ και θα μείνεις για πάντα. Μα είναι αδύνατο. Αδύνατο. Σε ευχαριστώ για την πρότασή σου. Δεν μου πες όμως ούτε μια λέξη τρυφερότητες. Γιατί? Δεν πειράζει. Άντε, γεια σου. Θα σου τηλεφωνήσω, ε. Ναι. Δεν σου είπα ούτε μια λέξη τρυφερότητες. Ούτε πως πάσχω από βαριάς μορφής καρδιοπάθεια. Ούτε πως φοβάμαι το θάνατο. Δεν θέλω, μαμά, δεν θέλω. Ποιος τσίριζε εδώ μέσα? Γιατί δεν σέβεστε την ησυχία μου σε αυτό το σπίτι? Δεν τσίριζε κανείς. Δηλαδή η Χριστίνα να χτύπησε την πόνα σε λιγάκι και... μήπως είστε κουρασμένος? Ο Βλαντ που είναι? Μου φαίνεται πως είναι εδώ. Πες μου να έρθει μια στιγμή, τον θέλω. Μήπως θέλετε λίγη λεμονάδα ή τίποτα? Το μόνο που θέλω είναι να έρθει εδώ ο Βλαντ. Ξέρετε, η κυρία Κλαούντια είναι πολύ, πολύ ευχάριστη, χαρούμενη, αλλά και πολύ λογού, ε. Μιλάει πολύ και φοβήθηκα μήπως σας κούρασε. Αγλαία, σε παρακάλεσα να μην πει σε κανένα ότι είμαι άρρωστος. Τι είπες στην κυρία Κλαούντια? Μα τίποτα το συγκεκριμένο, σας ορκίζομαι. Όμως τρέμω για την υγεία σας. Δίνω ακόμα και τη ζωή μου, αρκεί να ξαναγίνεται όπως προηγούμενα και... Εντάξει, άστα αυτά τώρα. Της είπα πως είστε λιγάκι αδιάθετος. Η κυρία Κλαούντια έχει πολλά νέα να σας πει. Φοβήθηκα μήπως αρχίζει να μιλά χωρίς τελειωμό και σας κουράζει, γι' αυτό και... Τι νέα? Ο κόσμος λέει πως παντρεύεται. Χάρηκα που τ' άκουσα. Ξέρετε, εμείς οι γυναίκες όταν φτάσουμε σε μια ορισμένη ηλικία έχουμε ανάγκη από κάποιο στήριγμα στη ζωή. Και καλύτερο στήριγμα από το να έχεις σπιτικό δικό σου δεν υπάρχει. Την είδα κι εγώ μια μέρα που βολτάριζε αγκαζέ με κάποιον άντρα. Φαινότανε πολύ ευτυχισμένη. Όλο γελούσε. Κι εκείνος είναι λεβέντης, ψηλός, γεροδεμένος και νέος. Έχει, δεν έχει τα 40. Δεν σας είπε τίποτα? Σου είπα να φωνάξεις τον Βλαντ. Αμέσως. Έχει, δεν έχει τα 40. Και το ξέρει και η κουτσιμαριά. Α, γι' αυτό ήταν τόσο χαρούμενη και γελούσε. Ερωτευμένη λοιπόν με τον νεαρό μηχανικό. Καλημέρα, πατέρα. Έτσι είναι. Όλοι τους φτιάχνουν τη ζωή τους και διαφορούν για μένα. Καλημέρα, παιδί μου. Με ζήτησες? Ναι, αφού μόνος σου δεν καταδέχεσαι να έρθεις, σε φώναξα να κουβεντιάσουμε. Δεν ήρθα γιατί είχες επίσκεψη. Και έπειτα μας συνήθισες να μην σε ενοχλούμε ποτέ απροσκάλεστη. Τι είπε λοιπόν ο γιατρός? Ο γιατρός διαπίστωσε πως έχω... Θα σου πω, αλλά σε παρακαλώ να μείνει μεταξύ μας. Δεν θέλω να μαθηθεί ότι είμαι άρρωστος και πέσουν όλοι σαν τα κοράκια. Έχω μια αρρώστια με εντυπωσιακή ονομασία. Στα λατινικά λέγεται Angor Pectoris. Angor. Τι μακάβρη ονομασία. Ο ήχος της σαν να βγαίνει από το θόρυβο που κάνει τα φόπετρα. Έτσι δεν είναι? Και ταυτόχρονα τόσο σύντομη και τελεσίδικη όπως οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις της μοίρας. Angor. Είναι το ίδιο σαν να λες θάνατος. Είναι αρρώστια που θεραπεύεται. Η ονομασία της προέρχεται από το λατινικό ρήμα άντζερε που σημαίνει πνίγομαι. Ευχαριστώ, το ξέρω. Έχεις περιορισμένη φαντασία όπως βλέπω. Η φαντασία μου είναι συγκεκριμένη. Αυτό δεν είναι καλό για την τέχνη. Και θα ήθελα να σου πω κάτι για την τέχνη. Είδα στο ατελιέ σου μερικά από τα έργα σου. Και πώς σου φάνηκαν? Νομίζω πως ακόμα δεν βρήκες τη δικιά σου μορφή έκφρασης. Αναφέρεσαι στις αναζητήσεις μου? Θέλεις να σου πω συγκεκριμένα? Τα ψυχαναλυτικά καρικεύματα με αποθούν. Το γεγονός ότι στη θέση του κεφαλιού βάζεις τα εντόστια και το κεφάλι στα πόδια, αυτό δεν δίνει βάθος σε ένα έργο. Το ψεύτικο βάθος και τα ψεύτικα ύψη δεν εντυπωσιάζουν.
Όσον αφορά τώρα την αναζήτηση νέων μορφών έκφρασης, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Αν δεν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να πεις με το αντίστοιχο έργο σου. Και επιπλέον, πρέπει να ξέρεις αν αξίζει να το πεις. Το έργο πρέπει να μιλά για το μεγαλείο του ανθρώπου. Κούφια λόγια, πατέρα. Ποιος τα πιστεύει αυτά σήμερα? Και η ευθύνη του καλλιτέχνη? Και αυτή μόνο λόγια είναι? Ευθύνη του καλλιτέχνη. Μόλις και μετά βίας μπορώ να είμαι υπεύθυνος για τις πράξεις μου. Και αυτή η προσπάθεια καταντάει πολλές φορές γελία. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και με πιάνουν τα γέλια. Ο φίλος σου, ο Μπρινκούς όμως, έφτιαχνε μαγικά πουλιά και ατέρμονες κολόνες. Είχαμε διαφορετικές αντιλήψεις. Είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίες. Εγώ ήμουνα πάντα ορμητικός και λέμαργος στις φαντασιώσεις της ζωής. Αντίθετα, η τέχνη του Μπρινκούς, όπως και πολλών άλλων μεγάλων καλλιτεχνών, έχει άμεση σχέση με τις αόρατες πλευρές της ομορφιάς και της αρμονίας της ζωής. Όταν πέθανε, αισθάνθηκα να μειώνεται το φως γύρω μου. Το έργο του είναι γέννημα επίπονης δουλειάς και όχι τσαπατσουλιάς. Μπορείς να μου πεις, συγκεκριμένα, τι δεν σου αρέσει στα έργα μου? Χωρίς καμιά παρεξήγηση. Ειλικρινά και έντιμα, όπως ταιριάζει σε δύο φίλους καλλιτέχνες, θέλω να σου πω ότι σε διακρίνει ένας ερεσιτεχνισμός. Φαίνεται η έλλειψη σιγουριάς από τη μια μεριά και από την άλλη μια κραυγαλαία επιδεικτικότητα. Αυτά είναι παραδεκτά για έναν αρεσιτέχνη, όχι όμως για έναν ταλαντούχο γλύπτη. Και δεν είσαι μικρός, είσαι 30 χρόνων. Ευχαριστώ πολύ. Βλάτ, πού πας? Δεν νομίζω ότι έχεις και τίποτα άλλο να μου πεις. Ήσουν ασαφέστατος, έτσι δεν είναι? Θέλω να σου κάνω μια πρόταση. Νομίζω πως είναι ωφέλιμη και για τους δυο μας. Θέλεις να την ακούσεις? Ο γιατρός μου απαγόρεψε προσωρινά να εργάζομαι. Είναι κάτι με το οποίο δεν μπορώ να συμβιβαστώ και μου προκαλεί κατάθλιψη. Εγώ είμαι σαν το βόδι που συνήθισε να σέρνει το αλέτρι. Αν δεν δουλέψω σκληρά και δεν τρέξουν από πάνω μου ποτάμια υδρότα, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Αισθάνομαι σαν να είμαι ένα ξεχαρβαλωμένο σαράβαλο πέρα για πέρα ανώφελο. Μέχρι τώρα δεν έκανες τίποτα άλλο παρά να κοιτάζεις αποκλειστικά και μόνο τη δουλειά σου. Γι' αυτό και δεν σου μείνει καιρός να σκεφτείς και τους άλλους. Ειλικρινά απορώ πως και ξέρεις ότι ασχολούμαι και εγώ με τη βιβλιοτική. Ξέχασε ότι χάρη στην παρέμβασή μου μπήκε στη σχολή καλών τεχνών. Είναι αλήθεια. Δεν το αφισβητώ. Εξάλλου ποιος θα τολμούσε να σου χαλάσει το χατήρι. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι στη συμπεριφορά σου απέναντι σε μένα και στα κατοικίδια ζώα του σπιτιού δεν υπήρξε καμία διαφορά. Καμιά φορά όταν τύχαινε να είσαι καλοδιάθετος και ικανοποιημένος από τη δουλειά σου, με άρπαζες από το λαιμό και με σήκωνες ακριβώς όπως έκανες και με το γατάκι. Μας εξασφαλίζεις ρούχα, φαγητό, χαρτζιλίκι. Αλλά στην πραγματικότητα αμφιβάλλω αν κατάλαβες ποτέ πως έχεις δύο παιδιά. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες για μας. Και το τελευταίο παλιό μάρμαρο είχε για σένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα παιδιά σου. Όχι, δεν σε κατηγορώ. Απλώς μερικές διαπιστώσεις κάνω. Ίσως να έχεις κάποιο δίκιο σε αυτά που λες. Δεν φέρθηκα σαν σωστός πατέρας. Βλέπεις η καταραμένη γλυπτική μοιάζει με αχόρτα γερωμένη. Σου ρουφάει και την τελευταία σταγόνα αίμα. Θα το διαπιστώσεις κι εσύ ότι έχω δίκιο. Εγώ δεν είμαι μεγαλοφυΐα. Άκου, παιδί μου. Ας ξεχάσουμε τι έγινε στο παρελθόν και να αρχίσουμε να δουλεύουμε μαζί όπως οι παλιοί πελεκητές. Πατέρα σε γιος, πλάι-πλάι στη δουλειά. Σύντροφοι μέχρι το σημείο ανωνυμίας. Σαν να είμαστε το ίδιο χέρι και το ίδιο μυαλό. Δεν σε καταλαβαίνω. Μα είναι τόσο απλό, παιδί μου. Θέλω να γίνει πράξη το σχέδιό μου για τη δημιουργία του σύγχρονου Ίκαρου. 10 ολόκληρα χρόνια με παιδεύει η ιδέα αυτού του έργου. Να, δες εδώ. Έχω κάνει και όλα στα σχέδια. Καταλαβαίνεις, πρόκειται για ένα άγαλμα που θα συμβολίζει το άλμα του ανθρώπου σε μια νέα εποχή με μυθικές διαστάσεις. Και ακούω εδώ. Έχω μελετήσει και τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες του έργου. Δυστυχώς όμως δεν έχω τη δύναμη να εργαστώ. Τα χέρια μου δεν μπορούν να κρατήσουν τη σμήλη για να λαξεύουν τον τεράστιο όγκο του μάρμαρου για να του δώσουν τη μορφή του σύγχρονου Ίκαρου. Και όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα έργο που θέλει πολλή δουλειά. Είσαι νέος με αστήρευτη σωματική δύναμη. Θα κάθομαι συνέχεια δίπλα σου. Θα σε συμβουλεύω και έτσι θα γίνεις και εσύ μεγάλος γλύπτης. Μετά από αυτή τη συνεργασία, η γλυπτική δεν θα έχει πλέον για σένα κανένα μυστικό. Μπροστά σε σένα, οι συμφοιτητές σου θα μοιάζουν με ατζαμίδες. Τι λες? Δεν είναι καταπληκτική η πρότασή μου? Λέγε. Γιατί χαμογελάς έτσι κρύα? Για άκου εκεί τι ωραία συνεργασία. Εσύ θα είσαι το κεφάλι και εγώ τα χέρια. Είσαι πονηρός, πατερούλη μου. Αλλά και εγώ δεν πέφτω παρακάτω. Όχι. Προτιμώ καλύτερα να διατηρήσω τη μικρή μου ιδιαιτερότητα στην τέχνη. Δεν σου αρέσει το σχέδιό μου? Νομίζω πως βρίσκεται περισσότερο στα όρια της ανεύθυνης φαντασίας παρά της πραγματικότητας. Ακόμη και αυτή η μεγαλοφυΐα, όταν υπάρχει, έχει ορισμένα όρια που ασφαλώς δεν παίρνουν υπερφυσικές διαστάσεις. Πιστεύω πως έχω και εγώ το δικαίωμα να κάνω ορισμένες σκέψεις. Η τέχνη σου, και μάλιστα στο σύνολό της, δεν μου αρέσει. Ένας ύμνος στη δημιουργική δύναμη του ανθρώπου.
Ο νέος Αδάμ, ο θρίαμβος της λογικής, στην ουσία της βασίζεται στην ξεπερασμένη φιλοσοφία του ιεροκήρυκα. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνει τίποτε από το σύγχρονο πνεύμα της εποχής. Ακόμη και να θέλω να εργαστώ με σένα, δεν θα μπορούσα. Έχω μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για την τέχνη. Όσα χλαμάρες, δεν έχεις καμιά αντίληψη. Μπορεί να μη σου αρέσει η φιλοσοφία μου, αλλά το έργο μου έχει καθιερωθεί διεθνώς. Αντίθετα, ό,τι έχεις κάνει εσύ μέχρι τώρα δεν είναι ούτε καν μια προσπάθεια απομίμησης. Μοιάζεις με τα μικρά παιδάκια που ενώ νομίζουν ότι είναι ρήτορες, στην πραγματικότητα τραβλίζουν. Μάλιστα, τραβλίζω. Το βρήκες, έτσι είναι. Αλλά προτιμώ να τραβλίζω από το να λέω ωραίες κουβέντες χωρίς ίχνος αλήθειας και ειλικρίνειας. Είναι πιο έντιμο να τραβλίζεις από το να υποκρίνεσαι. Τραβλίζω την αδυναμία μου, ναι. Αισθάνομαι πιο τίμιος και καθαρός, ψαχουλεύοντας με τα τέσσερα σαν ουρακοτάγκος να βρω την αλήθεια, παρά να προσποιούμαι ότι πιστεύω στον ξεφτισμένο μύθο του ανθρώπου. Και αντί να φιλοτεχνώ Ίκαρους και πρασινάλογα, εγώ προτιμώ να τραβλίζω, πατέρα, να τραβλίζω, πατέρα, να τραβλίζω! Ηλίθιε. Είσαι ένας ηλίθιος και τίποτα παραπάνω. Δεν θα μπορέσω να ξαναδουλέψω. Πάει, τέλειωσε. Αυτό ήταν το τέλος. Τι έχεις, φαίνεσαι νευρικός. Πού γύριζε αυτή η κοπέλα τόσες ώρες. Μα μόλις έφυγε, έλα μην εκνευρίζεσαι. Για δουλειά δική σου πήγε. Για να χτυπήσεις τη μηχανή μια σελίδα κάνει μια ώρα. Και εσύ τι διαβάζεις. Μια ποιητική συλλογή του Edgar Allan Poe. Τη βρήκα στο δωμάτιο του Vlad. Σου αρέσει η νεκρική αυτή ποιήση. Η ζωή δεν είναι πάντα εύθυμη και χαρούμενη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η τέχνη πρέπει να εξημεί την ομορφιά και τη χαρά της ζωής και όχι να προβάλλει την άρνηση και το θάνατο. Η ζωή είναι ένα ολόκληρο μυστήριο. Είναι γεμάτη παράξενες και άγνωστες πλευρές. Ας μην την κάνουμε κι εμείς δυσκολότερη από ό,τι είναι. Κι όμως τη συγκλονιστική που είναι η ποίηση του Poe. Άκου. Και τότε ούρλιαξα. Βγάλε το ράμφος από την καρδιά μου και χάσω από το κατόφλι μου χυδαίο φάντασμα. Και το κοράκι απάντησε Nevermore. Ποτέ από εδώ και μπρος. Τι συμβαίνει. Και το πουλί του θανάτου φόλιασε για πάντα στο σπιτικό του. Έτσι δεν είναι. Δεν πρόκειται να φύγει το καταραμένο. Χριστίνα! Εδώ είμαι, κύριε. Έχω ακόμα μισή σελίδα και τελειώνω. Άντε, τέλειωνε. Κλαίγα γρήγορα. Μάλιστα, κύριε. Θα το κάνεις να σε φοβάται το καημένο το κορίτσι με τις αγριοφωνάρες σου. Δεν το κατάλαβα ότι αγρύψα. Νομίζεις πως πρέπει να τις φέρουμε πιο ευγενικά. Το παν είναι να τις συμπεριφέρεσαι ανθρώπινα. Ανθρώπινα. Αν κι εγώ δεν συμπεριφέρομαι ανθρώπινα. Βασικά έχεις δίκιο. Στην πραγματικότητα παρέμεινες ένα μεγάλο παιδί. Κλαούδια, άλλαξα πολύ. Γενικά ή όσο αφορά εμένα. Για σένα δεν άλλαξα καθόλου. Γιατί γελάς, είπα καμιά κουταμάρα. Όχι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως είσαι καλόπιστος. Και αυτό με αφοπλίζει. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα μου κάνεις μια πρόταση. Μάλιστα. Και περιμένω ακόμα την απάντησή σου. Την απάντησή μου την έδωσα αμέσως. Αλλά αν ήμουνα μια ναζιάρα γυναίκα και άλλαζα γνώμη και σου έλεγα ναι... Θα ήμουν ευτυχισμένος. Μεγάλη κουβέντα είπες. Όχι, δεν θα ήσουν ευτυχισμένος. Το ξέρω πολύ καλά. Οι υπολογισμοί δεν φέρνουν την ευτυχία. Το πολύ πολύ να σου εξασφαλίσουν κάποια ηρεμία. Αλλά σου είναι τόσο αναγκαία η ηρεμία που αν ήμουν σίγουρη πως θα σου την εξασφάλιζα θα δεχόμουν την πρότασή σου. Παρά την ύπαρξη του κυρίου που εκδηλώνει την αγάπη του ακόμη και στο δρόμο και μάλιστα τόσο φανερά ώστε να γίνεται δημόσιο θέαμα. Έφυγε για το Βουκουρέστι. Εξαιτίας μου. Όχι. Εξαιτίας μου. Και δεν θα ξαναγυρίσει. Είναι πεισματάρης και ό,τι λέει το κάνει. Στα αλήθεια. Δεν θέλεις να παντρευτούμε. Το ρόλο της αδελφής νοσοκόμας μπορώ να τον εκπληρώσω και χωρίς να χορέψω το χορό του Ισαΐα. Αν πράγματι μπορώ να τον εκπληρώσω. Μα εγώ σ' αγαπώ. Το ξέρω. Τα ακούω 20 χρόνια τώρα. Γι' αυτό λοιπόν τι νόημα έχει να αλλάξουμε μια κατάσταση για τους τύπους και μόνο. Μου φαίνεται πως παίζεις θέατρο. Με έναν ηθοποιό ποτέ δεν ξέρεις αν μιλάει σοβαρά ή υποκρίνεται. Τι σε έπιασε. Μπορεί και να παίζω και λίγο θέατρο.
Είμαι πολύ συγκινημένη από αυτά που ακούω και δεν τα πολύ πιστεύω. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έχω κι εγώ το δικαίωμα να παίξω ένα ρόλο εκτός κειμένου. Αχ, πόσο σε αγάπησα. Κι εγώ. Εσύ ποτέ δεν με αγάπησες. Δεν αγάπησες κανέναν. Μοναδικό σου έρωτας υπήρξε πάντα η γλυπτική. Όλα τα άλλα ήταν για σένα καρικεύματα με τα οποία διασκέδαζες σπαταλώντας άφθονο χρήμα. Έτσι απλώς, για να κάνεις το κέφι σου. Δεν έχεις δίκιο. Σ' αγάπησα με πάθος και ειλικρίνεια. Θέλεις να σε βοηθήσω να δεις και να καταλάβεις ποιος είσαι? Ορίστε, είμαι στη διάθεσή σου. Πρώτα απ' όλα έχεις ένα τερατώδη εγωισμό. Είσαι αρπακτικός και αδίστακτος και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από την τέχνη σου. Ναι, αλλά η τέχνη μου είναι η έκφραση του καλύτερου εαυτού μου και πρέπει να την τροφοδοτώ χωρίς να σπαταλώ τις δυνάμεις μου δεξιά και αριστερά. Το ξέρω, δεν είναι ανάγκη να δικαιολογήσει. Εγώ σ' αγάπησα παρά τον εγωισμό σου. Ή μάλλον γι' αυτόν. Με εντυπωσίασε. Είναι επιβλητικός σαν μνημείο. Το ήξερα πως τελικά δεν θα καταλήγαμε πουθενά, αλλά δεν το μετάνιωσα. Θέλω να σου πω κι άλλα πολλά. Λέγε, σ' ακούω. Αυτό που εσύ αποκαλείς αγάπη, στην πραγματικότητα δεν ήταν για σένα παρά ένα κέντρισμα φαντασίας και ειδονής και όχι το νόημα της ζωής και ολοκλήρωσης. Μην νομίζεις πως δεν το ξέρα. Το ξέρα. Αλλά συμβιβάστηκα. Θυσιάστηκες. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια για να συμβιβαστώ με αυτή την κατάσταση. Δεν θα έπρεπε να σου τα πω αυτό. Τώρα μάλιστα που είσαι άρρωστος. Και μάλιστα πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μου είπες. Έτσι δεν είναι? Κοιτάζεις γύρω σου και διαπιστώνεις πως είσαι ολομόναχος. Είχες συνηθίσει να ζεις σμιλεύοντας μάρμαρα. Και τώρα που δεν μπορείς να εργαστείς, ζούσες σε έναν κόσμο που τον έχασες. Τώρα ψάχνεις να βρεις κάποιο στήριγμα. Αλλά δεν βρίσκεις τίποτα. Φοβάσαι. Δεν έχεις από πού να κρατηθείς. Από πού το ξέρεις? Τι να ξέρω? Νομίζω ότι ξέρεις για τον κρεμό. Ποιο κρεμό? Τίποτα. Λέγε, συνέχισε. Σ' ακούω. Ως ένα βαθμό έχεις δίκιο. Μόνο ως ένα βαθμό. Η αβεβαιότητα και η μοναξιά σε σπρώχνει να με θέλεις τώρα κοντά σου. Μου προτείνεις να παντρευτούμε μόνο και μόνο γιατί πιστεύεις πως υπάρχει κάποια σανίδα σωτηρίας στο θεσμό του γάμου. Έτσι δεν είναι? Εγώ θέλω να μου πεις γιατί αρνιέσαι να παντρευτούμε. Αρνούμε γιατί η πρόταση γάμου γίνεται κάτω από την πιεστική ανάγκη που νιώθεις. Είναι κάτι το συμβατικό και κάπως γελίο. Όπως είναι όλα όσα γίνονται χωρίς το αίσθημα της ειλικρίνειας και της αγάπης. Εγώ θεωρώ πως σημασία έχει να βρίσκομαι κοντά σου. Και το κάνω με όλη μου την καρδιά. Δεν λέω πως θα σε κάνω ευτυχισμένο. Είναι μια παλιά ιστορία. Πάει, πέρασε πια. Ας μην μιλάμε για ευτυχία. Ίσως κι εγώ να έχω ανάγκη από κάποια ηρεμία γιατί δεν είμαι πια νέα. Όσο προχωρώ ανακαλύπτω τη λύθια που είμαι. Γεννήθηκα κιόλας. Ανακαλύπτω, λέω, πως είμαι ανώφελη. Γιατί το λες αυτό? Το λέω επειδή καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να σε βοηθήσω, ότι δεν έχω θέση εδώ σε αυτό το σπίτι. Για σένα εγώ δεν υπάρχω. Δεν είμαι παρά η σκιά της γυναίκας που υπήρξα κάποτε στη ζωή σου. Γιατί δεν μου μιλάς? Έτσι δεν είναι? Μένω κατάπληκτος από τη διέστησή σου. Στην πραγματικότητα όμως η κατάσταση είναι πολύ πιο απελπιστική από ό,τι νομίζεις. Ξέρεις ότι πολλές φορές έχω την εντύπωση πως όχι μόνο εσύ, αλλά τίποτα δεν υπάρχει γύρω μου. Με κυριεύει μια τρελή ανησυχία και αμέσως κατάπληκτος έχω την εντύπωση ότι βλέπω κυριολεκτικά πως ο κόσμος χάνεται από μπροστά μου. Ακολουθεί ένας φοβερός σεισμός που δημιουργεί μια ανάβυσο και από μέσα της προβάλλει. Είσαι τρελός? Όχι, δεν είμαι τρελός. Διατηρώ τον αυτοέλεγχό μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή του τρόμου, όταν τα πάντα εξαφανίζονται από μπροστά μου και εγώ έχω την εντύπωση πως βρίσκομαι στο χείλος μιας αβύσου, τότε εγώ δεν είμαι αυτός που ξέρω. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν άρρωστος, ούτε σκέφτηκα το χάρο. Και αν το σκέφτηκα καμιά φορά, το έκανα μεθυσμένος από την αλαζονία μου, γιατί με τα χέρια μου πίστευα ότι τον είχα νικήσει, δίνοντας τα έργα μου τόση ζωή που τον κατατρόπωνα. Και να ξαφνικά. Συχαίνω με τον εαυτό μου ώρες. Μη φύγεις, Κλαούντια. Αφού δεν είμαι σε θέση να εργαστώ, μόνο εσύ μπορείς να μου εξασφαλίσεις μια βεβαιότητα, ένα στήριγμα, κάτι που να το πιστεύω. Εντάξει,
Δεν φεύγω. Θα μείνω. Έτοιμη σελίδα. Αχ, με συγχωρείτε, ξέχασα να φέρω και το χειρόγραφο. Πάω να το φέρω. Μια στιγμή που πας. Μανώλη, σου χρειάζεται και το χειρόγραφο. Όχι, δεν το θέλω. Ευχαριστώ. Μια υπογραφή και τελειώσαμε. Τι ωραία που τα λέτε. Τι είναι, άρθρο για τις εφημερίδες? Όχι, απλώς μια ανοιχτή επιστολή προς τους καλλιτέχνες όλου του κόσμου. Χριστίνα, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και με τα παραπέρα. Μπορεί να ασχοληθεί ο Βλαντ. Να του το πω. Ναι, ναι. Κύριε Βλαντ! Χριστίνα, άστον τώρα. Το βρίσκεις αργότερα. Έλα να ποζάρεις τώρα να συνεχίσουμε το πορτρέτο σου. Με φώναξες, Χριστίνα? Σε παρακαλώ, αν πας στην πόλη, πάρε αυτό το φάκελο και πήγαινε τον στη σύνταξη του περιοδικού ραδιοτηλεόραση. Ανοιχτή επιστολή προς τους καλλιτέχνες όλου του κόσμου. Πάλι άρχισες τα μανιφέστα. Γιατί κοροϊδεύεις? Έτσι είμαι εγώ. Όταν δεν τραβλίζω, κοροϊδεύω. Χριστίνα, γιατί δεν μποζάρεις σε στάση προφίλ για να σου φαίνεται το στήθος? Έχεις ωραίο στιτό στήθος. Το πρόσεξες, μπαμπά? Βλαντ, ας τις βλακίες. Έλα, ηρέμησε. Πες ότι είπε να έχω ντροπωμένο στήθος και τίποτα παραπάνω. Για δες και το Χριστίνακι πως το πήρε κατάκαρδα. Έλα τώρα, μην το παίρνεις στα σοβαρά. Είμαι σίγουρη πως έχεις ακούσει χειρότερες χοντράδες. Δεν υπάρχει λόγος να δίνεις σημασία. Αυτό δεν είναι τίποτα. Να ξέρατε τι. Τι σημαίνει, σε πειράζει? Μήπως σου φέρετε άσχημα? Έλα τώρα κι εσύ, μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά, παιδιά είναι, θα παίξουν. Έλα, λέει η Χριστίνα, σου κάνει τον έξυπνο. Να ήταν μόνο τα χοντροκομμένα αστεία, τα έχω συνηθίσει από το σχολείο. Αλλά ο Βλαντ με θεωρεί ηλίθια και κάνει τον παν για να με ταπεινώσει. Κότα με ανεβάζει, κότα με κατεβάζει. Με μισή, κύριε. Σε μισή. Σοβαρά. Κάποιο μεγάλο δράμα παίζεται σε αυτό το σπίτι. Θεωρεί πως είναι ο πιο έξυπνος από όλους. Ακόμα και από. Βλέπω ότι και εσύ δεν τον πολύ συμπαθείς. Θέλετε να σας πω την αλήθεια? Δεν τον χωνεύω καθόλου. Βλέπω ότι είναι κοινή η αντιπάθεια. Φαίνεται πως δεν του δίνει σημασία, γι' αυτό και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Με τον Τωμά όμως. Με τον Τωμά μιλάμε στον ενικό. Είναι ευτυχώς άλλος άνθρωπος. Είναι ο καλύτερος φίλος μου. Αυτός με βοηθούσε στα μαθηματικά και εγώ πήγαινα τα ραβασάκια που έστελνε σε μια κοπέλα από την τάξη μου που αγαπούσε. Και πότε γυρίζει ο Τωμά? Πρέπει να επιστρέψει αυτές τις μέρες. Πότε συγκεκριμένα δεν ξέρω. Το άλλο Σάββατο πήρε το πτυχίο του με άριστα. Από ό,τι θυμάμαι, ο καθηγητής Δημητρίου έλεγε πως έχει όλα τα προσόντα για να γίνει μεγάλος μαθηματικός. Πυρηνική φυσική τέλειωσε. Ποτέ δεν τον φαντάστηκα πυρηνικό φυσικό. Είναι αλήθεια πως μέρα νύχτα ήταν με το κεφάλι σκυμμένο πάνω από τα βιβλία. Τώρα όμως μαθαίνω πως έγραφε και ερωτικά ραβασάκια. Για δες πράγματα. Α, τώρα δεν γράφει, σοβαρεύτηκε. Πριν φύγει στο εξωτερικό μου είπε: Χριστίνα, η ζωή δεν είναι αστεία υπόθεση. Είναι ένα δύσκολο και πολύπλοκο πρόβλημα το οποίο ο καθένας πρέπει να το λύσει μόνος του. Θαυμάσια φιλοσοφική αντίληψη. Και δεν μου λες, εσύ το λύσεις αυτό το πρόβλημα? Εγώ είμαι κουτί, δεν μπορώ να το λύσω μόνη μου. Μανώλε, δεν πάμε μια βόλτα μέχρι τη λίμνη? Είναι αργά, Κλαούντια. Και έπειτα με διασκεδάζει αφάνταστα να ζωγραφίζω αυτό το κοριτσάκι. Μοιάζει με ένα περίεργο ένιγμα. Είναι ένα άγουρο φρούτο με γοητευτικό άρωμα. Βρίσκεται στη φευγαλαία στιγμή της σπάνιας ομορφιάς μιας γυναίκας. Τι έλεγες, Χριστίνα? Δεν είπα τίποτα. Περίφημη αυτή η ηλικία. Κάτι σε πείραξε και αμέσως η γοητεία σου επισκιάστηκε. Το παρατήρησες, Κλαούντια? Ναι, και βέβαια το παρατήρησα. Χριστίνα, γύρισε λίγο το κεφάλι σου ψηλότερα. Κλαούντια, για κοίτα τι αγνή, γοητευτική και τέλεια γραμμή που έχει. Ο λαιμός της. Κοίτα σε παρακαλώ. Είναι ένα μικρό θαύμα, σχεδόν απίστευτο. Ναι. Σαν να είναι ένας εθέριος πίνακας. Δεν χωράει συζήτηση. Οι άνθρωποι πρέπει να ζουν το πολύ μέχρι 20 χρονών. Τότε ο κόσμος θα μετατρεπόταν σε ένα πραγματικό επίγειο παράδεισο. Η ζωή θα γινόταν αστεία υπόθεση και όχι δύσκολο πρόβλημα όπως είναι σήμερα. Το αυτί σου δεν είναι και τόσο ωραίο, Χριστίνα. Δεν έχει αρμονική συμμετρία, κυρίως στο πάνω μέρος. Ακόμα και η μικρή αυτή ατέλεια όμως έχει τη γοητεία της. Προσθέτει ένα ανεπαίσθητο τόνο αγνότητας, αγριμού. Να, όπως είναι για παράδειγμα τα αγριοκάτσικα. Μα τι έπαθες, κοριτσάκι μου, τι σε απασχολεί? Όταν σκέπτεσαι κάτι αμέσως ασχημένει το πρόσωπό σου. Δεν μπορώ να ποζάρω. Δεν αντέχω να με αντιμετωπίζετε σαν απλό και ψυχρό αντικείμενο μελέτης. Είμαι κι εγώ άνθρωπος. Με καρδιά και ψυχή. Τι είναι αυτό το ξέσπασμα ιστερίες? Αναρωτιέμαι αν είναι πραγματικά αθώα. Η παριστάνει τη χαζή. Εγώ θα πάω μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Μια στιγμή. Δεν κατάλαβα τι ήθελες να πεις για τη μικρή. Τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς διαπιστώνω ότι για σένα μια γυναίκα στα 17 της είναι ένα ανεξήγητο ένιγμα. Ενώ στα 40 της το μόνο που μπορεί να σου προσφέρει είναι οι υπηρεσίες μιας αδερφής νοσοκόμας.
Με συγχωρείτε. Άδικα σας παρεξήγησα. Δεν θα το ξανακάνω. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Όταν μάζεψες τα μαλλιά σου, έδειχνε σαν να βγήκες μόλις από το νερό. Είχα την εντύπωση πως είδα και τις σταγόνες να τρέχουν στο πρόσωπό σου. Τι καλά που θα ήταν να ήμουν στο νερό. Δεν μου αρέσει καθόλου η ζέστη. Μου επιτρέπετε μια στιγμούλα να πάω στη λίμνη για μια βουτιά? Γιατί δεν μου το είπες ότι πλήττεις? Άντε, πήγαινε. Α, δεν είπα ότι πλήττω, είπα ότι κάνει πολύ ζέστη. Δεν θα μάθω ποτέ πώς να συμπεριφέρομαι σε εσάς. Άντε, πήγαινε τώρα να κολυμπήσεις και έπειτα τα λέμε. Όχι, δεν πάω. Μπορώ να περιμένω μια ολόκληρη ζωή, αρκεί να μην σας χαλάσω την καλή σας διάθεση. Όχι και μια ολόκληρη ζωή. Δεν έχω και τέτοιες απαιτήσεις. Μπορώ να κάνω ό,τι μου ζητήσετε, αρκεί να σας βλέπω χαρούμενο και χαμογελαστό. Δεν θέλω να με κοιτάτε έτσι κρύα και βλοσιρά, σαν να είμαστε ταξικοί εχθροί. Τι είναι αυτά που λες? Ποτέ δεν σε κοίταξα κρύα και βλοσιρά. Κι όμως, με κοιτάξατε έτσι ακριβώς όπως είπα. Είναι αλήθεια πως έχετε πολλούς τρόπους να κοιτάτε. Γι' αυτό και δεν ξέρω πώς να σας φερθώ. Ορισμένες φορές με κοιτάτε σαν να περιεργάζεστε ένα γυάλινο αντικείμενο. Και άλλες πάλι με αντιμετωπίζετε σε κάποιο έπιπλο. Τότε εξοργίζομαι και μου έρχεται να ψαχουλέψω το κορμί μου να δω μήπως είναι φτιαγμένο από ξύλο. Και το χειρότερο, όταν μου ρίχνετε εκείνο το παγερό και περιφρονητικό σας βλέμμα, τρέχω αμέσως στον καθρέφτη να δω μήπως μεταμορφώθηκα σε κανένα σκορπιό ή σε κανένα δηλητηριώδες μανιτάρι. Δεν αντέχω τότε και βάζω τα κλάματα. Καμιά φορά. Να σαν τώρα. Έχετε ένα βλέμμα που δεν το καταλαβαίνω. Έτσι μου έρχεται να το βάλω στα πόδια. Ή μου έρχεται να σας φιλήσω τα χέρια. Γιατί να το βάλεις στα πόδια? Και γιατί να μου φιλήσεις τα χέρια? Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για ανοησία. Μα όχι, δεν είναι ανοησία. Το ξέρω πολύ καλά. Δηλαδή, όχι και τόσο καλά. Τότε καλύτερα να το βάλεις στα πόδια. Αφού σας φιλήσω όμως πρώτα τα χέρια. Χριστίνα, τι κάνεις? Μήπως είδατε τη Χριστίνα? Μου φαίνεται πως πήγε προς τη λίμνη. Πάλι θα κάτσει κανένα δυο ώρες στο νερό. Τρελαίνεται για το κολύμπι. Αν δεν την έχετε απόλυτη ανάγκη τη Χριστίνα, λέω να την έστελνα για λίγες μέρες στο χωριό. Καλημέρα, Μανώλη. Καλή σου μέρα. Και βέβαια τη χρειάζομαι. Αλλά γιατί να πάει στο χωριό? Και εδώ ο αέρας είναι πολύ καθαρός. Βέβαια, έχετε δίκιο. Απλώς έλεγα μήπως θα ήταν καλά. Να σκέφτηκα να στείλω τη Χριστίνα στο χωριό για λίγες μέρες, κυρία Κλαούντια. Αλλά που ο κύριος Κρούντου τη χρειάζεται για γραμματέα, ούτε συζήτηση. Δεν θα πάει πουθενά. Πάω να τη πάρω να μην κατήσει πολύ στο νερό. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν διακοπές. Και ποιος θα ασχοληθεί με τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας μου? Άμα επιμένει να σπάει. Πού ήσουν? Πήγα μια βόλτα. Εσύ τι έκανες? Τεμπέλεσα. Νόμιζα πως ήσουν με τη Χριστίνα. Έφυγε εδώ και ώρα. Πολύ συμπαθητική αυτή η κοπελίτσα, έτσι δεν είναι? Είναι ομορφούλα, αλλά εντελώς σκούφια. Γιατί δεν κάνεις κι εσύ κανένα περίπατο? Σε περίμενα στο δάσος. Με συγχωρείς, μου διέφυγε εντελώς. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, εδώ αισθάνομαι καλύτερα. Κοίταξε να δεις, νομίζω πως στην ηλικία της δεν μπορούμε να λέμε πως είναι κούφια. Εξάλλου για μια γυναίκα οι γνώσεις, οι καλοί τρόποι είναι θέμα όρημης ηλικίας. Ξέρεις, εδώ και μερικές μέρες σαν να επανέκτησα λίγο την ηρεμία μου. Δεν ξανάχα εκείνες τις φοβερές καταστάσεις όπως παλιά που νόμιζα πως πέφτω στην Άμπισσο. Το βλέπω. Άλλαξε και η όψη σου. Στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό σε σχέση με τι? Δεν ξέρω, να μιλούσα γενικά. Τελευταία μιλώ γενικά και αόριστα. Θυμάστε το ταξίδι που κάναμε στη Βενετία? Πώς δεν το θυμάμαι? Μου έκανες αρκετές κοινές ζηλοτυπίες γιατί πήγαινα κάθε μέρα για να θαυμάσω το άγαλμα του Κολεόνε. Εγώ ζηλιάρα? Από πού και ως πού? Εξάλλου πήγαινες να θαυμάσεις το άγαλμα της γυμνής γυναίκας μόνο τη μέρα. Έτσι είναι. Τα βράδια τα περνούσα μαζί, διασχίζοντας τα κανάλια, μέχρι που η αυγή μας αποκάλυπτε μια φαντασμαγορική Βενετία. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε. Πώς και το θυμήθηκες? Ήμουνα 20 χρονών.
όχι μόνο αυτό, ήμουνα και πολύ όμορφη. Έτσι τουλάχιστον έλεγε ο κόσμος. Λαμπέλα, έτσι σε λέγανε οι γοντολιέροι. Ήμουν ξετρελαμένος από την ομορφιά σου. Ρωτάς γιατί σου τα θυμίζω όλα αυτά? Γιατί αισθάνομαι μεγάλη θλίψη. Και το μόνο που με παρηγορεί σε τέτοιες στιγμές είναι οι αναμνήσεις. Και το ταξίδι στη Βενετία είναι η νεωρότερη ανάμνηση της ζωής μου. Ευτυχώς που τις αναμνήσεις δεν μπορεί να μας τις πάρει κανείς. Σαν να βγάζεις επικίνδυο, αγάπη μου. Γελάς. Αλλά δεν είναι για γέλια. Μα και εσύ χαμογέλασες. Ήταν ένα χαμόγελο ηρωίδας από αρχαία τραγωδία. Πώς δεν το κατάλαβες? Μα τι σου σημαίνει τέλος πάντων? Σου το έχω ξαναπεί. Έχω την αίσθηση πως είμαι περίτη εδώ μέσα. Μάλιστα η θέση μου είναι τραγελαφική. Τραγελαφικό είναι να γίνεται κανείς κομπλεξικός από τα 40 του. Πρώτη φορά σε ακούω να μου μιλάς με κακία. Με συγχωρείς, μερικές φορές δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Αλλά είναι τόσο ανόητα αυτά που είπες. Πώς μπορείς να πιστεύεις ότι είσαι περίτη εδώ μέσα? Και εσύ το αισθάνεσαι πως είμαι περίτη. Και θα έρθει μια στιγμή που η παρουσία μου θα σε ενοχλεί και θα θέλεις να με ξεφορτωθείς. Πάψε παρακαλώ. Γιατί να τελειώσουν όλα τόσο άσχημα και ελεηνά? Νομίζω πως δεν σε αγαπώ πια. Γι' αυτό συμπεριφέρομαι τόσο ψυχρά και άβουλα. Δεν νιώθω παρά ίκτο. Για μένα, για σένα. Ένα ίκτο ανάμεικτο με ελδία, όπως συμβαίνει όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την αθλειότητα ή με μια αποκρουστική αρρώστια. Σε ευχαριστώ για τον ίκτο, δεν μου χρειάζεται. Μανώλη, που πας, συγγνώμη. Καλημέρα, κυρία. Δεν είναι εδώ ο κύριος Κρούντου? Όχι, έφυγε. Τι συμβαίνει? Γιατί με κοιτάτε με αυτόν τον τρόπο? Α, μήπως γιατί ήρθα ξυπόλυτη ή γιατί φοράω αυτό το φουστάνι? Με μάλωσε η μαμά μου και έφυγα από τη λίμνη τρέχοντας. Λέει πως θα δυνατήσω με τόσες ώρες κολύμπι που κάνω. Τις νύχτες όταν έχει φεγγάρι πηγαίνω και κολυμπώ χωρίς να το ξέρει η μαμά μου. Προχθές τη νύχτα κολυμπούσα αδιάκοπα 3 ώρες. Είχε αρχίσει να ξημερώνει όταν βγήκα από το νερό. Εσάς σας αρέσει να κολυμπάτε? Δεν μου λες, κοριτσάκι μου. Τις διαστάσεις του κορμιού σου τις ξέρεις? Ας πούμε τις μέσεις σου για παράδειγμα. Νομίζω 32. Σας φαίνομαι αδύνατη? Μη φοβάσαι. Θα παχύνεις κι εσύ. Μετά τα 30 θα δεις τους μυς να χαλαρώνουν σιγά σιγά και η επιδερμίδα να χάνει τη λάμψη και την ελαστικότητα, ενώ τα μάτια θα αρχίσουν να θολώνουν. Μέχρι τα 30, έχω ακόμα χρόνια και χρονάκια. Στα 30 η γυναίκα γερνάει. Δηλαδή δεν είναι και τόσο νέα. Αυτό φυσικά δεν σας αφορά εσάς. Είστε τόσο όμορφοι. Ενώ εγώ στην ηλικία σας θα δείχνω σαν τη μαμά μου. Την καημένη, τη γέρασαν πρόωρα τα βάσανα. Κι όμως κρατιέται καλά. Τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα που τέλειωσες το λύκειο? Σε ποια σχολή θα δώσεις εξετάσεις? Μακάρι να ξέρα. Δεν έχω ούτε κλίση ούτε ταλέντο. Η μαμά μου θέλει να γίνω ηθοποιός. Εσύ τι θέλεις? Δεν είμαι και τόσο κουτί για να μην καταλαβαίνω ότι δεν με τραβάει το θέατρο. Να του βάζω βεντούζες και να κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι με αυτόν. Αδύνατον. Υπάρχουν ηλικιωμένοι άντρες με πολύ γοητεία και... Να, το φθινόπωρο εγώ θα παίξω σε ένα έργο του Τσέχοφ, το Γλάρο. Ξέρεις την υπόθεση? Ναι, το διάβασα προπολού. Α, όχι, όχι, μου φαίνεται πως δεν το διάβασα. Το έργο αναφέρεται σε μια κοπέλα της ηλικίας σου, η οποία ερωτεύεται έναν άντρα 40 περίπου χρονών, που είναι διάσημος καλλιτέχνης και συγγραφέας. Και πώς τελειώνει αυτή η ιστορία? Ο συγγραφέας έχει μια παλιά φίλη, γνωστή ηθοποιό. Αυτό το ρόλο θα τον παίξω εγώ. Λοιπόν, διασκεδάζει με τη μικρούλα και φυσικά την καταστρέφει. Γιατί ένας όριμος άντρας αποκλείεται να βρει σε ένα κοριτσάκι σαν και σένα κάτι που να του προκαλέσει σοβαρό ενδιαφέρον. Την ποθεί έτσι όπως θα ποθούσε μετά τη βαρύ χειμωνιά τα πρώιμα λαχανικά, ας πούμε, τα μαρούλια, τις ντομάτες. Αλλά όπως ξέρεις, αφού φας μια-δυο φορές, ας είναι και πρώιμα, τα βαριέσαι και δεν σου κάνουν πλέον καμιά εντύπωση. Παραμύθια για να κοιμίζουν μωρά παιδιά. Αυτά, κυρία μου, γίνονταν κάποτε στα παλιά. Τώρα οι άντρες άλλαξαν. Μπα, και τι σε κάνει να πιστεύεις πως άλλαξαν οι άντρες? Μπορεί να μην άλλαξαν και τόσο πολύ οι άντρες, αλλά τα κορίτσια σίγουρα άλλαξαν. Είναι αδύνατο μια κοπέλα να ερωτευτεί σήμερα έναν ηλικιωμένο άντρα. Το πολύ πολύ να προσποιείται την ερωτευμένη για να του φάει τα λεφτά. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Σπάνιες βέβαια, αλλά υπάρχουν. Είσαι πολύ χαριτωμένη. Όταν πω στις φίλες μου ότι με φίλησες, θα σκάσουν από τη ζήλια τους. Σοβαρά? Μα είναι λίγο πράγμα να έχεις τέτοια οικειότητα με την Κλαούντια Ροξάν. Είναι αλήθεια πως μια κοπέλα 17 χρόνων δεν είναι τίποτα άλλο από μια πρώιμη ντομάτα? Θα
θα ήθελα να σου δώσω να καταλάβεις γιατί ένας όριμος άντρας δεν μπορεί να αγαπήσει πραγματικά μια μικρούλα σαν και σένα. Πραγματική αγάπη προϋποθέτει ταυτότητα σκέψεων, αλληλοσεβασμό, αλληλοεκτίμηση, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν μια σειρά γέφυρες επικοινωνίας. Θα μου πεις, ναι, αλλά ο Γκέτε όταν ήταν 60 χρονών και η Μπετίνα γύρω στα 22 γνωριστήκαν και αγαπηθήκανε. Αυτό δεν εμπόδισε τον Γκέτε να γράφει για το μεγάλο του έρωτα, την Μπετίνα, πως δεν ήταν παρά μια ανυπόφορη αλογόμηγα που τον ενοχλούσε αφάνταστα με το κνευριστικό ζουζουνισμά της. Είναι υπερόπτες. Ποιοι? Οι όριμοι άντρες. Γιατί μήπως εμείς δεν έχουμε καρδιά, δεν έχουμε μυαλό? Ή μήπως έπαψαν να μας απασχολούν εμάς τα προβλήματα? Να ξέρατε πόσα προβλήματα έχουν τα κορίτσια της ηλικίας μου. Παλιότερα τα κορίτσια ήταν αθώα ευτυχισμένα πλάσματα σε σύγκριση με εμάς. Μα τι είναι αυτά που λες? Με τρομάζεις. Να συγχωρείτε. Νομίζω πως διέκοψα μια σκηνή εξομολογήσεων. Εγώ παίζω πάντα το ρόλο του προδότη στη θεατρική παράσταση. Το πρόσωπό σου είναι ό,τι πρέπει για παρόμοιο ρόλο. Γι' αυτό έχω και παλιό χαρακτήρα. Βλέπετε, χρειάστηκε να τον προσαρμόσω στο πρόσωπό μου. Χριστίνα, σε παρακαλώ, μου φέρνεις μια λεμονάδα. Θα σκάσω από τη ζέστη. Ευχαρίστω. Μήπως θέλετε κι εσείς, κυρία Κλαούντια, κανένα αναψυκτικό? Αφού πας, ναι, φέρε μου και μένα κάτι. Έχει ωραία πόδι. Δεν έχεις καθόλου λεπτότητα πάνω σου. Τι να γίνει, μαντάμ. Άλλοι είναι χειδαίοι στα λόγια και άλλοι στις πράξεις. Κι ας μιλούν με ευγένεια. Και ασφαλώς αυτοί είναι χειρότεροι από τους πρώτους. Πάλι ο νους σου πάει στο κακό. Από ό,τι ξέρεις, δεν θέλω να θίξω κανέναν. Απλά μια διαπίστωση κάνω. Τέλος πάντων, μπορεί να πέφτω κι έξω. Σοβαρά. Πες μου, τον μισείς? Αναρωτήθηκα κι εγώ πολλές φορές. Είναι πολύ δυσάρεστο να διαπιστώνει κανείς πως η γύμνια έχει το είδωλο που λάτρευε. Πόσο απέχει η αλήθεια από την πραγματικότητα. Όταν βλέπω πόσο εγωιστής και φιλάρεσκος ήταν σε όλη του τη ζωή, πόσο αδίκησε τα ίδια του τα παιδιά, δεν μπορώ παρά να θλίβομαι. Τώρα μοιάζει με ακυβέρνητο σκάφος. Είσαι πολύ σκληρός και άδικος. Ο πατέρας μου είναι σε θέση να τα βρει ακόμη και με τον διάβολο, θυσιάζοντας τα ίδια του τα παιδιά, αρκεί να ικανοποιηθεί η μεγαλομανία. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σοβαρολογείς. Απλώς μου φαίνεται πως παιδιαρίζεις, αν και κάπως παράξενο για την ηλικία σου. Βέβαια. Ποιον θα υποστηρίξεις, εμένα? Όχι δα. Ορίστε και τα αναψυκτικά σας. Πάρτε, παρακαλώ. Θέλω να πιεις πρώτα εσύ, για να δω μήπως μου βάλες δηλητήριο. Όχι, δεν αστειεύομαι καθόλου. Σε ποιο μέρος άγγιξαν τα χείλη σου το ποτήρι? Εδώ, θέλω να πάρω πίσω το φιλί τους. Καλέ μου ταβερνιάρι, πόσο μεθυστικό είναι της αγάπης το κρασί. Μου φτάσε ένα φιλί κι ας πεθάνω τώρα σαν σκυλί. Πρώτης τάξης ηθοποιός, Να που δεν πέθανα. Αυτό θα πει να παίζεις θέατρο. Μεγάλο πράγμα το θέατρο. Για να δούμε. Οι εφημερίδες τι γράφουν σήμερα? 15 δεν έχουμε σήμερα. Για κοίτα πως πέρασε η ώρα. Είναι κιόλας 12 και 10. Πάει, χάσαμε την ανοιχτή επιστολή του κυρίου Κρούντο από το ραδιόφωνο. Μεταξύ ειρήνης και καταστροφής. Είναι για μένα μεγάλη χαρά να διακηρύξω καθαρά πως είμαι καλλιτέχνης και το χέρι που απλώνω είναι χέρι αδελφικό. Όπως και η τέχνη είναι πριν από οτιδήποτε άλλο σημείο δύναμης του ανθρώπου ενάντια στο χάος και το θάνατο. Μεταδώσαμε την ανοιχτή επιστολή που απευθύνε ο γλύπτης Μανόλε Κρούντου προς τους καλλιτέχνες όλου του κόσμου. Για δες πόσο συγκινήθηκε το μικρό. Τι καταλαβαίνεις εσύ από όλα αυτά? Περί αποστολής του καλλιτέχνη στις σημερινές αντίξωες συνθήκες, όταν διακυβεύονται και πρασινάλογα. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι θέλει να πει. Εγώ το δαχτυλογράφησα και το κατάλαβα λέξη προς λέξη. Δεν κατάλαβες τίποτα, Δεσποινής. Αυτό που σου φαίνεται εσένα πως είναι κατανοητό, στην πραγματικότητα είναι μια πανουργία. Και ο γέρος μου, που τόσο πολύ θαυμάζεις, είναι ένας μεγάλος απατεώνας. Κυρία Κλαούντια. Κυρία Κλαούντια. Αυτόν είχατε υπόψη σας όταν προηγουμένως μου μιλήσατε για εκείνο το έργο που μια νέα κοπέλα ερωτεύεται έναν... Του Βλαντ! Έτσι νόμισα. Όχι, κορίτσι μου. Σκεφτόμουν έναν άντρα, ας πούμε, με την προσωπικότητα και την ηλικία του Μανόλε Κρούντου. Σοβαρά! Ας πούμε, ναι. Μα δεν είναι
Είναι δυνατόν ο κύριος Κρούντου να καταντήσει σε αυτό το επίπεδο? Πώς μπορείτε να σκέφτεστε κάτι τέτοιο? Ο κύριος Κρούντου δεν είναι ανθρωπάκι. Είναι μια μεγαλοφυΐα που αγγίζει τα όρια του υπερανθρώπου. Σωστός υπερανθρώπος. Μόνο που υποφέρει από την καρδιά του και επιπλέον πάσει και από λουμπάγκο. Είναι φυσικά και μιας κάποιες ηλικίες, δηλαδή 58 χρονών. Κατά τα άλλα είναι σωστός υπεράνθρωπος. Τι να σου πω. Κλαούρια, αν θέλεις να πάμε βόλτα, είμαι στη διάθεσή σου. Δεν έχω όρεξη για βόλτα. Καλύτερα να πηγαίνω. Μα ποιος ήρθε? Χριστινάκη, βρε πως μεγάλωσες έτσι, μωρέ. Εμείς σε περιμέναμε το Σάββατο. Τα κατάφερα και την κοπάνισα νωρίτερα. Καλημέρα σας, κυρία. Τι κάνετε, πως είστε? Καλώς όρισες, Τωμά. Μπαμπά μου. Για δες τι παλικάρι που έχω. Να σε φιλήσω, αγόρι μου. Είσαι το καλύτερο και τελειότερο από όλα τα έργα που έφτιαξα. Ω, πόσο χαίρομαι που ήρθες, παιδί μου. Ήρθες στην κάμαρά μου να με δεις μια ολάκερη εβδομάδα. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Και ούτε θα ξανάρθω. Δεν θέλεις να με ξαναδείς? Άσε με τουλάχιστον να σε βλέπω τα βράδια που και που. Το βλέπω πως με διώχνεις. Σου φαίνεται, δεν σε διώχνει κανείς. Μου φαίνεσαι σαν να με φοβάσαι. Τι είναι πάλι αυτό και γιατί να σε φοβάμαι? Μα έτσι νόμισα, μια και μ' αποφεύγεις. Μα για να έρθεις απόψε φαίνεται ότι δεν νιώθεις καθόλου καλά. Και από πού το κατάλαβες? Και παλιά το ίδιο έκανες, παιδάκι μου. Σαν ένιωθες άσχημα ερχόσουν τα βράδια και με έβρισκες. Εγώ είμαι πάντα στην καμαρά μου μέρα νύχτα. Δεν φεύγω από εκεί. Μα σου το έχω ξαναπεί. Εδώ πρέπει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Κανείς δεν πρόκειται να σε διώξει. Αχ, παιδάκι μου, να ξέρεις πόσο με πονάνε τα έρματα κοκαλάκια μου. Και βέβαια δεν φεύγω γιατί βλέπω ότι με χρειάζεσαι ακόμα. Εγώ σε βίζαξα. Εγώ σε κανακάρισα. Εγώ το σε... ξέρω, το ξέρω. Άσε τώρα τα παράπονα. Δεν παραπονιέμαι. Έτσι μου έρχεται να τα λέω κάπου. Τα λέω και στους άλλους. Σε ποιους άλλους? Στη μάνα μου και στον πατέρα μου. Πολλές φορές τους βλέπω στον ύπνο μου. Η μάνα μου κάθε φορά που την ονειρεύομαι μου λέει: «Άντε βρε κορίτσι μου, τι περιμένεις, μάζευε τα κέλα. Δεν βαρέθηκες να μένεις με όλους αυτούς τους ξένους?» Και ο γεροπατέρας μου με κοιτάζει με παράπονο γιατί δεν πάω κοντά τους. Και ξέρεις τι τους λέω? «Δεν μπορώ να έρθω ακόμα. Γύρισε ο Μανώλε από τα ξένα και αυτός δεν μου είναι ξένος. Εγώ τον έμαθα να κάνει στράτα, στράτα. Και τώρα ακόμα με έχει ανάγκη.» Τότε ο πατέρας μου αγριοκοιτάζει, πιάνει τη μάνα μου από το χέρι και της λέει: «Πάμε, Ηλεάνα, αργήσαμε. Όπου να είναι θα μας έρθει.» Και χάνονται και οι δυο τους πίσω από ένα πυκνό σύννεφο. Κάθε βράδυ τους ονειρεύομαι. Και πάντα τα ίδια λέμε. Άντε τώρα πήγε να κοιμηθείς, άντε φύγε. Με διώχνεις, βλέπω. Απ' το σπίτι όμως δεν φεύγω. Κανένας δεν σε πονάει εδώ όπως εγώ. Για δες που κατάντησα. Με φοβάμαι από τις ανοησίες που ξεφωνίζει μια ξεμοραμένη γριούλα. Αχ, να μπορούσα να κοιμούν. Όχι, όχι.
Όταν το λογικό κοιμάται, γίνονται τέρατα. Τι αποπνευστική σύγκρινη και αυτή τούτη τη νύχτα. Λες και ο χρόνος σταμάτησε να κυλάει και η ακινησία του πέφτει σαν ασήκωτο βάρος πάνω στη γη. Ποιος είναι εκεί? Ποιος μπήκε εδώ τέτοια ώρα? Εγώ είμαι η Χριστίνα. Τι ώρα είναι αυτή που σου λατσάρισε? Πήγα για μπάνιο στη λίμνη. Τέτοια ώρα? Ναι. Αν δεν με πιστεύετε, ορίστε, τα μαλλιά μου είναι ακόμα μουσκεμένα. Με πλησιάζει. Στάσου εκεί. Δίπλα σου είναι μια καρέκλα. Κάθισε και ξεκουράσου. Τη βρήκες? Μάλιστα. Να. Κάθισε και πες μου. Τι να σας πω. Μου αρέσει να κολυμπώ τις φεγγαρόλους στις βραδιές του καλοκαιριού. Και η κυρία Κλεόντια το ξέρει. Μπορώ να φύγω τώρα? Κάθισε ακόμα λίγο. Αισθάνομαι πολύ άσχημα μόνος. Μήπως είστε άρρωστος? Όχι, δεν έχω τίποτα. Αλλά γιατί με ρωτάς συνέχεια αν είμαι άρρωστος? Έχω την αντίποση ότι όλοι εδώ μέσα απορούν πως ζω ακόμα. Έτσι δεν είναι? Λέγε. Τι να σας πω. Ό,τι και να σας πω δεν θα με πιστέψετε. Έτσι όπως κάθασα εκεί μόνος στη σκιά, σε βλέπω και εσένα σαν μια σκιά. Προτιμώ τη σιωπή σου. Μοιάζεις με ένα υπέροχο άγαλμα. Να ξέρεις, και τα γάλματα μιλάνε. Αλλά πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα τους για να καταλάβεις. Εγώ τα ακούω όταν μιλάνε. Μ' ακούτε και εμένα όταν μιλάω μέσα μου? Τόσο όσο χρειάζεται. Όσο έχω το θάρρος να ακούσω. Αισθάνομαι την αναπνοή σου. Τα βρεμένα μαλλιά σου. Έχεις μια υπέροχη ευωδία όπως τα αγριολούδα. Γιατί είπατε? Τι είπα? Όσο έχω το θάρρος να ακούσω. Έτσι δεν είπατε? Γιατί είμαι πια γέρος. Και εσύ είσαι ένα κοριτσάκι. Γι' αυτό δεν σε ρώτησα γιατί μου φίλησε το χέρι. Γιατί ξέρω ότι το έκανες από ίκτο. Από ίκτο? Ποτέ! Ήταν μια εκδήλωση λατρείας. Εγώ είμαι μια χαζούλα και ασήμαντη. Τι ενδιαφέρον μπορεί να βρει σε μένα ένας μεγάλος καλλιτέχνης όπως εσείς? Μπορεί και να σας κουράζω με τη φλιαρία μου. Αλλά θέλω να σας πω ότι εγώ θα έδινα και τη ζωή μου για σας. Γιατί δεν απαντάτε? Ίσως να πάω πάλι καμιά κοτσάνα. Ξέρεις, είναι πολύ αργά. Άντε, πήγαινε τώρα να κοιμηθείς. Άντε. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά. Καληνύχτα. Χριστίνα, θα ήθελα να ξέρεις ένα και μόνο πράγμα που ίσως δεν μπορείς ακόμα να το καταλάβεις. Για μένα είσαι κάτι παραπάνω από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Για μένα η παρουσία σου είναι η ίδια η ζωή. Καταλαβαίνεις? Μακάρι να ήταν αλήθεια. Είδες τι σάπιο προσωπείο? Και τι με αυτό? Άλλωστε δεν είμαι ο πρώτος τρελόγερος. Όταν θα ξαναρχίσω να δουλεύω, θα κάνω τη μορφή της κόρης σου άγαλμα. Και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Να πεις τον Νίκο να φέρει άργυλο και το καλούπι. Μάλιστα, κύριε. Πόσο ευτυχισμένη θα είναι η Χριστίνα. Σας λατρεύει κυριολεκτικά. Και δεν μπορείτε να το φανταστείτε πόσο θα χαρεί μόλις μάθει την πρότασή σας. Αχ, καημένο κοριτσάκι. Γιατί καημένο? Σκέφτομαι τι θα απογίνει. Αυτή είναι μικρή και ακόμα δεν καταλαβαίνει τι της γίνεται. Γελάει, παίζει, τραγουδάει. Νομίζει ότι όλος ο κόσμος είναι δικός της. Και έτσι θα είναι για πάντα. Όλοι οι νέοι το ίδιο νομίζουν. Γι' αυτό άλλωστε είναι και νέοι. Ναι, αλλά η Χριστίνα δεν έχει καμιά οικονομική κατάσταση. Εδώ συνήθισε σε μια άλλη ζωή με κλεκτούς ανθρώπους. Θα τελειώσει και αυτή κάποια σχολή και έπειτα εδώ είναι σαν το σπίτι της. Σαν το σπίτι της. Νομίζετε πως μια μέρα δεν θα βρεθεί κάποιος να της πει ότι είναι παρήσακτη? Το καλύτερο θα ήταν να παντρευτεί και να αποκτήσει δικό της σπιτικό. Μα είναι ακόμα παιδούλα. Κι εγώ στην ηλικία της παντρεύτηκα. Ανοησίες, αυτό δεν είναι επιχείρημα. Μια μητέρα πρέπει όλα να τα σκέφτεται. Αν της έβρισκα έναν καλόν άντρα, ας πούμε ένα γιατρό ή καλλιτέχνη. Οι καλλιτέχνες βγάζουν πολλά λεφτά. Ταξιδεύουν και γενικά κάνουν μια ωραία ζωή που μοιάζει με αυτή που γνώρισε στο σπίτι σας. Τότε κι εγώ θα ήμουν ήσυχη. Μα εσύ θα της βρεις άντρα. Ξεχνάς, μου φαίνεται ότι πέρασαν οι καιροί που οι γονείς πάντρευαν τα παιδιά τους χωρίς να λογαριάζουν τι θέλουν ή όχι τα παιδιά τους. Ξέρεις κάτι, η Χριστίνα δεν μοιάζει με τη σημερινή νεολαία. Έχει τυφλή εμπιστοσύνη σε μένα. Δεν είναι καθόλου ελαφρό μια ηλικία ονειροπαρμένη.
Νομίζω ότι δεν θα έλεγε όχι, ακόμα και αν ήταν να παντρευτεί με έναν άντρα μιας κάποιας ηλικίας. Φτάνει πια, φτάνει, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Μάλιστα, κύριε. Να ειδοποιήσει να μου φέρουν αμέσως το άργυρο. Σήμερα κιόλας. Να πάρω μια στιγμή το μάξι σου να πάω στην πόλη για κάποια δουλειά. Και το ρωτάς. Αγλαία, ειδοποίησε παρακαλώ το σοφέρ μας τον Κώστα. Μάλιστα, κύριε. Κυρία Κλαούδια, να σας πω ένα ευχάριστο νέο. Ο κύριος Κρούντου θα αρχίσει πάλι να δουλεύει. Θα κάνει ένα άγαλμα με τη μορφή της Χριστίνας μου. Πόσο θα χαρεί το αγγελούδι μου. Πάω να ειδοποιήσω το σοφέρ. Θα αργήσεις πολύ να γυρίσεις. Τι οχιάφαρμα, κύριε Κουίν. Γιατί το λες αυτό. Δεν μου είπες πως θα αρχίσεις πάλι να δουλεύεις. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, μερικά σκίτσα μόνο. Είναι κάτι που δεν θα με κουράσει. Ο γιατρός απαγόρεψε και την παραμικρή εργασία. Φτάνει πια η κυδεμόνευση κοινοθεσία. Προτιμώ να πεθάνω απολαμβάνοντας τη χαρά της στιγμής παρά να παρατείνω μια ανώφελη ζωή. Και ποια είναι η χαρά αυτής της στιγμής, το άγαλμα της Χριστίνας? Όχι, η προσωποποίηση της νεανικής ομορφιάς. Το άγαλμα που σου ενέπνευσα εγώ στη Βενετία το ονόμασες Άνοιξη. Βλέπω ότι επαναλαμβάνεται η έμπνευσή σου, αλλά με άλλο μοντέλο. Ένας πραγματικός καλλιτέχνης εμπνέεται πάντα από το περιβάλλον στο οποίο ζει και κινείται. Παίρνει νέες ιδέες, τις οποίες μετουσιώνει σε έργα, ανάλογα με τη φαντασία και την τεχνοτροπία του. Ο μύθος της νεότητας ήταν πάντοτε για μένα από τις πιο συναρπαστικές ιδέες. Μπορώ να πω ότι ήταν και παραμένει μια έμμονη ιδέα. Για δες τεράστια σπατάλη λέξεων για να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Απλώς αυτή είναι η αλήθεια. Αν ένα έργο δεν πείθει, είναι γιατί ο δημιουργός του δεν εμπνέεται από την πραγματικότητα, από την αστήρευτη πηγή της ζωής. Δεν σου ζήτησα να μου κάνεις διάλεξη για το αισθητικό σου, πιστεύω. Απλώς με όσα λες, θέλεις να αποφύγεις μια έντιμη και καθαρή απάντηση. Δεν έχεις δίκιο. Έχω και παράέχω. Δεν το ξέρω ότι είσαι και δηλός. Είναι φοβερό αυτό που λέω, μα έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Ήμουν δηλός. Και όσα συμβαίνουν εμένα τον τελευταίο καιρό είναι ακατανόητα. Είναι κάτι τρομερό. Να μπορούσα να σε μισήσω. Ίσως έτσι θα γλίτωνα από το Γολγοθά που περνάω. Την αγαπάς πολύ? Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να το πει κανείς αγάπη. Εγώ νομίζω πως δεν είναι. Μα είναι ένα χαζό κοριτσάκι. Απορώ τι βρίσκεις σε αυτό το νιάνιαρο. Ούτε καν όμορφη είναι. Το μόνο που ξέρω είναι πως δεν μπορώ να σταματήσω στα μισά του δρόμου. Και ούτε θέλω να σταματήσω. Δεν θέλω, μ' ακούς. Αυτή τη φορά μου φαίνεται πως όλα τέλειωσαν οριστικά. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσεις ποτέ σε μένα. Από τη στιγμή αυτή δεν μπορώ πια να προσμένω τίποτα. Όχι, δεν θέλω να δικαιολογηθείς. Ξέρω πως δεν θα μου πεις την αλήθεια. Φυλάξου μόνο από το Βλάντε, τα ξέρει όλα. Δεν θέλω να κρύψω απολύτως τίποτα. Το αμάξι είναι έτοιμο, σας περιμένει, κυρία. Καλά, δεν θα φύγει τώρα. Όχι, Μανώλε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μείνω. Δεν έχουμε πια να πούμε τίποτα. Ασφαλώς θα με θεωρείς μια ναζιάρα, μια επιπόλαιη γυναίκα. Κάθε άλλο, είσαι μια καταπληκτική γυναίκα. Ποτέ δεν μου είπες την αλήθεια. Είσαι αποφασισμένη να φύγεις για πάντα? Να πεις ότι πήρα ένα έκτακτο τηλεφώνημα. Εντάξει. Επιμένεις τα νάζια, θα σου τραβήξω τα αυτιά, κατάλαβες? Κάνεις αναλοπούλα, που σκόνεις τα φτερά σου σαν αναλοπούλα. Χορεύουμε. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι από ρυθμό πάμε καλά, ε! Μπράβο! Μπράβο, Χριστίνα, μπράβο! Τα πνεύματα του κακού με τυραννούν, με τη φωνή μου αυτά παντού. Τα πνεύματα του κακού με προειδοποιούν, πως η καταστροφή και ο χάρος γρήγορα θα έρθουν. Τι συμβαίνουν όλα αυτά, Βλάντ? Δεν ξέρω. Να, σαν να με έπιασε κάτι και ξέσπασα. Νόμισα πως μπήκε μέσα μου ο πυρηνικός σατανάς. Τέλος πάντων, πέστε μου καλύτερα, πως πήγατε στο τένις? Την νίκησα κατά κράτος. Στο κολύμπι όμως τα καταφέρνει καλύτερα. Δεν αφήνεις αυτά. Δεν σου πάει να κοκορεύεσαι. Στο κολύμπι είμαι άσος μπροστά σου. Κάλυψα την απόσταση μέχρι το νησί σε 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.
Εσύ ήρθες δεύτερος και καταϊδρωμένος. Πω, πως πέρασε η ώρα, είναι κιόλας 12. Άντε, τρέχα γρήγορα να αλλάξεις, γιατί θα τα προλάβουμε το μάτς. Σε ένα τέταρτο να σε έτοιμοι να φύγουμε. Πρόσεξε, μην βάλεις καμιά επίσημη βραδινή τουαλέτα. Θα βάλω μαύρο μακρύ φόρεμα, εντάξει. Εσύ δεν έρχεσαι. Δεν μ' αρέσουν τα σπόρο. Δεν θα ήταν άσχημα να γυμναζόσουν ένα λιγάκι. Είσαι πολύ νευρικός και απότομος, ακόμα και όταν προσπαθείς να κάνεις χιούμορ. Τα σπόρ θα σου κάνουν καλό. Τι θέλεις να πεις? Τίποτα παραπάνω από ό,τι σου είπα. Πάντα ήσουν ψυχρός και επιθετικός. Τώρα όμως βλέπω πως το κακό παράγινε. Φέρεσαι σαν σπαστικό. Τι σου συμβαίνει, πλάκα? Βλακίες, μια χαρά είμαι. Οπότε μπορώ να είμαι ήσυχος. Πάω να ντυθώ. Άντε, έλα και εσύ μαζί μας. Όχι, όχι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα, μπαμπά. Δεν ήξερα ότι ήσουν εδώ πέρα. Σε ανησυχήσαμε με τις αγριοφωνάρες μας. Όχι, 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 παιδί μου. Δεν με ενοχλήσετε καθόλου. Φεύγετε. Πάμε στο μάτς. Θα πάμε στην πόλη και το βράδυ σου πάμε σινεμά. Η Χριστίνα δεν συνηθίζει να βγαίνει έξω το βράδυ. Είσαι ο πιστοδρομικός μπαμπά. Μα η Χριστίνα δεν είναι μωρό, είναι κοντά μου γυναίκα. Εξάλλου θα βγει με μένα. Άντε, γεια. Τι τυχεροί που είναι μερικοί, μερικοί. Ακόμα και τον αδερφό σου ζηλεύεις. Μ' άλλα λόγια, το ξέρεις πως σε ζηλεύω και σένα. Κι ούτε καν σε πείραξε. Ναι, κάποτε σε ζήλευα πολύ. Με είχε τυφλώσει η ζήλια. Άσε τώρα το μελόδραμα, Βλάντ. Δεν πρόκειται για μελόδραμα. Απλώς ο Σάλιαγκας που κάποτε πάτησες με τη φτέρνα σου έχει τώρα την ευκαιρία να αμφισβητήσει τη δύναμή σου. Αναρωτιέμαι πως ανέχομαι την αυθαδία σου. Είναι πολύ απλό. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες για μας και ούτε σε πείραξαν τα λόγια και οι σκέψεις μας. Είσαι ψυχρός σαν παγόβουνο. Κανείς δεν μπορεί να σε φέρει στην κατάσταση απόγνωσης. Μόνο αν. Έλα, λέγε, τι βλακία σου πέρασε πάλι από το μυαλό. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Είναι μια ιδέα. Θυμήθηκα την Αχίλλειο πτέρνα σου. Με απειλείς κιόλας. Όσον αφορά τον Τωμά, είναι κι αυτός φτιαγμένος από την ίδια πάστα, δηλαδή των εκλεκτών της μοίρας. Είναι πιστό αντίγραφό σου. Και ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Κάπως έτσι δεν λέει και η Βίβλος. Πουθενά όμως δεν γράφει κατ' ομοίωση ποιου έπλασε και τους διαβόλους. Άγνωστο. Κι όμως σε κάποιον έπρεπε να μοιάζουν και οι διάβολοι, έτσι δεν είναι? Τη ζωή πρέπει να την αγαπάμε ακόμα και για τον απλό λόγο ότι μας έκανε ανθρώπους και όχι όρνια ή πέτρες. Αχ, πόσο βαριέμαι. Είναι τόσο βαρετή η συζήτηση μαζί σου, Μπού. Χριστίνα, Δεσποινής Χριστίνα, έλα, κόπιασε λίγο, μην τρέπεσαι. Ίσως έχεις εσύ να μας πεις κάτι πιο ευχάριστο. Έλα, σου λέω. Με συγχωρείτε πολύ. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη, δεν ήξερα ότι συζητάτε. Εξάλλου δεν άκουσα και τίποτα. Δεν χρειάζεται να ζητά συγγνώμη. Και να άκουσες δεν πειράζει. Ανοησίες λέγαμε. Ας την κοπέλα ήσυχη. Θα πας στην πόλη, Χριστίνα. Ναι, θα πάμε με τον Τωμά στο μάτς. Μήπως προτιμάτε να μην πάω? Τι ηλίθια ερώτηση. Και για ποιο λόγο να σε εμποδίσει να πας στο μάτς? Μου φάνηκε πως. Να, ήθελα να πω, μήπως ο κύριος Κρούντου με χρειάζεται. Ξέρετε, η κυρία Κλεούντια έφυγε. Ασφαλώς θα σας το είπε. Εμάς όμως δεν μας είπε ότι θα φύγει. Έφυγε για πάντα. Της τηλεφώνησε να φύγει εκτάκτως. Αχ, αυτά τα παλιοτηλέφωνα. Πάνω στην ώρα σου χαλάνε όλη τη δουλειά. Άντε, πήγαινε, Χριστίνα. Τι περιμένεις? Περιμένω τον Τωμά. Είσαι έτοιμη? Φεύγουμε, γεια σας. Βλάν, μην με περιμένεις, θα πάμε έξω. Είπε να μην τους περιμένουμε. Τι πετυχημένο ζευγάρι. Η Χριστίνα και ο Τωμά ταιριάζουν μια χαρά, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι πρέπει να φύγεις κι εσύ. Κι εγώ που νόμιζα ότι θα συνεχίζαμε την ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Αισθάνομαι μια απέσια πνίξη. Τέτοια που μπορεί να με σπρώξει ακόμα και σε απερίσκεπτες πράξεις απελπισίας. Γι' αυτό καλύτερα να φύγεις. Στα αλήθεια δεν μου λες. Αγαπάς ακόμα αυτό το κοριτσάκι? Άδικα με προκαλείς. Δεν έχω όρεξη να σε χαστοκίσω. Νομίζω πως έχεις δίκιο. Είμαι ένας αποτυχημένος που δεν ξέρει τι του γίνεται. Σήμερα αποφάσισα να εγκαταλείψω οριστικά τη γλυπτική. Είμαι 30 χρονών και δεν έχω κανένα επάγγελμα. Α, ναι, ήθελα να σου πω και τ' άλλο. Δεν σε ζηλεύω πια. Τώρα πια σε μισώ. Σε μισώ! Μια πρόσκληση για τη συναυλία της κρατικής ορχήστρας. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Καλών Τεχνών. Α, να και ένα γράμμα από έναν νορβηγό γλύπτη. Πρέπει να το απαντήσουμε. Μαμά, γράφει ότι αν δεν γνώριζε το έργο του κυρίου Κρούντου, θα είχε να βαγίσει σε στήρες αναζητήσεις και αναρχικά πλέγματα. Μια πρόσκληση σε δεξίωση στη Βελγική Πρεσβεία. Α, δεν πιστεύω να πάει γιατί θα βρέξει. Μα τι σε έπιασε? Πώς είναι σε αυτές τις δεξιώσεις? Αν πήγαινα θα τα χάνα από το φόβο μου. Δεν έχεις παρά να παντρευτείς με κάποιον που να σε πηγαίνει σε δεξιώσεις. Με κανένα υπουργό. Ανοησίες. Μια πρόσκληση στη Σύνοδο της Ακαδημίας. Τέλειωσαν τα ψέματα. Το φθινόπωρο θα δώσω εξετάσεις στη Γεωπονική Σχολή. Συμφώνησε και ο Τωμά. Τι άλλο σου είπε ο Τωμά? Μήπως και μας έμεινε καιρός να κουβεντιάσουμε. Παίξαμε τένις, χορέψαμε. Με μάλωσε στο τέλος ότι δεν διαβάζω το όσο χρειάζεται. Και δυστυχώς έχει δίκιο. Τίποτα άλλο δεν σου είπε? Συνεχώς επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια.
Διάβαζε, λέει, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσεις να κάνεις κάτι στη ζωή σου. Το μυαλό του δεν είναι παρά μόνο στην επιστήμη. Δεν σε φλερτάρει καθόλου? Μα Τωμά, μα είμαστε φίλοι από μικρά παιδιά. Πώς σου πέρασε από το μυαλό? Θα γέλαγα με την καρδιά μου αν προσπαθούσε να με φλερτάρει. Θα ήταν τόσο κωμικό. Εντάξει, εντάξει, και χαίρομαι γι' αυτό. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να παρεξηγήσει τη σχέση σας ο κύριος Κρούντου. Άρχισε κιόλας να δυσφορεί γιατί δεν τον προσέχεις όπως πριν έρθει ο Τωμά. Πιστεύω να το κατάλαβες πόσο ενδιαφέρεται για σένα. Μα κι εγώ τον λατρεύω. Εξάλλου του το είπα κιόλας. Δεν με πιστεύεις? Στορκίζομαι. Να σου πω τι σου απάντησε όταν του το είπες. Α, δεν μπορώ να σου πω, με αφορά προσωπικά. Πάντως από τότε τον εκτίμησα ακόμα περισσότερο και τα λόγια του θα αποτελούν για μένα πηγή αισιοδοξίας για όλη μου τη ζωή. Μπράβο, κορίτσι μου. Το ξέρω εγώ πως είσαι πανέξυπνη. Άντε τώρα σ' αφήνω γιατί πρέπει να πάω για ψώνια. Μου είπε, εσύ είσαι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Άρα για να είναι έτσι, ας κάνω και καμιά δουλειά τώρα. Αχ, αυτά τα πρακτικά είναι ανυπόφορα. Όλοι μιλάνε με τις ώρες και λένε τα ίδια και τα ίδια. Πώς να βγάλω τώρα περίληψη από αυτό το χύμαρο της πολυλογίας? Μου βούντιξε την πόρτα κατάματα και κλειδώθηκε. Μπαμπά, εσύ πιστεύεις τα αλήθεια ότι δεν έχει ταλέντο? Έχει περισσότερο ταλέντο από ό,τι νομίζεις, αλλά πάσχει από το φοβερό εγωισμό της πρωτοτυπίας. Όταν έχεις ταλέντο δεν χρειάζεται να είσαι πρωτότυπος, πάση θυσία. Είναι τραγικό να διαπιστώνεις στα 30 σου ότι είσαι ένας αποτυχημένος. Είμαι κι εγώ εδώ. Γιατί το λες αυτό, δεν έχουμε να κρύψουμε κανένα μυστικό? Από αύριο το πρωί αρχίζουμε τη δουλειά, Χριστίνα. Σε θέλω για μοντέλο. Εντάξει, κύριε. Έχω λίγη δουλειά ακόμα με το αρχείο. Μου φέρανε άργυλο και αρχίζω τη δουλειά. Τώρα στην αρχή θα είναι μικροπράγματα φυσικά. Δεν έγινε πολύ όμορφη, μπαμπά? Μου φαίνεται πως αν σπούδαζε θα ήταν ακόμη καλύτερη. Ο αδερφός σου, αντί να ανασκουμποθεί και να δουλέψει, μας παριστάνει την παραγνωρισμένη αξία. Του είπα να εργαστούμε μαζί, να τον βοηθήσω όσο μπορώ. Αρνήθηκε κατηγορηματικά. Δεν του αρέσει, λέει, η τέχνη μου. Όλα αυτά μου φαίνονται τόσο περίεργα, σε μια στιγμή που υπάρχουν τόσα και τόσα σημαντικά πράγματα. Η τέχνη θα είναι πάντα σημαντική και θα παραμένει αθάνατη. Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι αθάνατο. Τα πάντα στη φύση και τον κόσμο μεταβάλλονται. Εξαφανίζονται και δημιουργούνται ταυτόχρονα νέες ισορροπίες και συσχετισμοί. Με άλλα λόγια, η τέχνη είναι καταδικασμένη, όπως μας τα λες. Όχι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι μόλις αποκατασταθούν οι νέοι συσχετισμοί μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης, θα εμφανιστεί και μια νέα τέχνη ικανή να τους εκφράσει. Νέοι συσχετισμοί. Αν περιμένουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ο άνθρωπος θα χάσει τη συνείδηση της ανθρωπιάς του. Γιατί την ανθρωπιά του την καλλιεργεί και συνεχώς του την υπενθυμίζει τέχνη, έστω και είναι ξεπερασμένη και κουρασμένη, όπως λες εσύ. Στην ουσία συμφωνείς με τον αδερφό σου που ισχυρίζεται ότι τάχα ξεφούσκωσε ο μύθος του ανθρωποκεντρισμού στην τέχνη. Όχι, πατέρα, όχι. Πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν μετατρέπουν τον άνθρωπο σε ρομπότ. Αντίθετα, του ανοίγουν νέους ορίζοντες γνώσης. Δεν είμαι θεωρητικός της τέχνης, απλώς κάνω μερικές προσωπικές σκέψεις που σου είπα, έτσι, χωρίς καμία πρόθεση να σε θίξω. Ξέρω ότι είσαι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Άννα και Χριστίνα, τι έγινε, πας για μπάνιο? Να πάω, κύριε Κρούντου. Μπαμπά, να πάω με τη Χριστίνα για μια βουτιά στη λίμνη. Όχι, όχι, τι χρειάζομαι εδώ. Χριστίνα, θα σε περιμένω στη λίμνη. Αν τελειώσεις νωρίς, έλα. Θα μείνω εκεί μέχρι το απόγευμα. Γεια σας. Τσάω, τσάω, μπαμπίνα. Ξέρω ότι δεν έχει δίκιο. Το γεγονός όμως ότι αμφισβητεί το έργο μου παραμένει. Γιατί είστε έτσι στενοχωρημένος, τι έχετε? Χριστίνα. Είσαι εδώ, είσαι κοντά μου, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Χριστίνα. Δεν είναι σωστό. Χριστίνα. Αφήστε με. Χριστίνα. Όχι, όχι, αυτό Χριστίνα. Δεν γίνεται. Χριστίνα, Χριστίνα. Αυτό που έγινε ήταν φοβερό, πρέπει να του εξηγήσω. Να, θα του τα πω έτσι μόλις τον συναντήσω μπροστά μου. Κύριε Κρούντου, ό,τι και να σας πω είναι λίγο για να εκφράσω το θαυμασμό μου. Πιστέψτε με ότι θέλω να σας υπηρετώ και να σας εμπνέω για όλη μου τη ζωή. Δεν θα παντρευτώ όμως ποτέ, σας το ορκίζομαι. Δεν θέλω λοιπόν να με βλέπετε κι εσείς σαν... Πώς να το πω... Ξέρετε, εγώ σας αγαπάω σαν να ήμουν κόρη σας. Μα τι λέω τώρα... Σίγουρα τα έχω χαμένα. Ίσως να σας παρεξήγησα. Ίσως... Ο Θεέ μου, τι τρομερά που είναι όλα αυτά. Και το χειρότερο, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Πάει πια. Όλα χάθηκαν. Ακόμα δεν γύρισε? Όχι. Πού να γυρίζει τέτοια ώρα? Το ξέρει πολύ καλά ότι δεν κάνει να κουράζεται. Πήγα μέχρι το δάσος, κοίταξα στη λίμνη γύρω-γύρω, πουθενά δεν τον είδα. Πότε χωρίσατε? Αμέσως μετά που έφυγες εσύ για τη λίμνη, πήγα και εγώ στο δωμάτιό μου. Ο κύριος Κρούντου έμεινε εδώ. Μάλλον θα ήρθε κανένας γνωστός και τον πήρε βόλτα με τα μάξι.
αλλά έπρεπε να μου αφήσει ένα σημείωμα. Ίσως να είναι θυμωμένος. Θυμωμένος? Λες να παρεξηγήθηκε από τη συζήτηση που κάναμε? Αχ, δεν έπρεπε να τα πω όσα του είπα. Αργά το κατάλαβα. Ίσως να έχει κι άλλες στεναχώριες. Σαν τι δηλαδή? Τίποτα το συγκεκριμένο, υποθέσεις κάνω. Καλά που ήρθες κι εσύ. Είχα αρχίσει να φοβάμαι. Είμαι σε μια ηλικία που ορισμένοι τη λένε ηλικία της ηλικιότητας. Μάλλον πρέπει να έχουν δίκιο. Εσύ την ξεπέρασες. Χριστίνα, τι σου συνέβηκε σε φοβισμένη? Να, μου μπήκε μια ανόητη ιδέα στο μυαλό και με βασανίζει. Έλα, λέγε, τι σου συμβαίνει? Μη με ρωτάς, σε παρακαλώ. Καλά που ήρθες. Βάει πια μου, πέρασε. Είμαι μια χαρά τώρα. Θα έκανα ευχαρίστω σε ένα μακροβούτι για να συνέλθω, αλλά είναι αργά. Δεν μου λες, ναι, δεν παίρνουμε και το Βλάν να πάμε να τον ψάξουμε και οι τρεις μαζί? Ο Βλάν δεν είναι εδώ και επί το μπαμπάς θα θυμώσει. Θα νομίσει ότι τον παρακολουθούμε. Δεν φάνηκε και η μαμά μου. Σαν να συνεννοήθηκαν όλοι τους να μας αφήσουν μόνους. Πρέπει να είναι ευχάριστο όταν έχεις δικό σου σπίτι. Δεν έχουμε παρά να κάνουμε τους οικοδεσπότες. Είναι ένα παιχνίδι, θέλεις να το παίξουμε? Σαν να είμαστε παντρεμένοι. Όχι και παντρεμένοι, σαν να είμαστε αδέλφια ή δύο φίλοι. Τωμά, ναι, θα σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί να με φλερτάρει εμένα ένα αγόρι? Όχι, πες μου σοβαρά. Περίμενε κι εσύ 2-3 χρόνια, γιατί βιάζεσαι? Το ήξερα πως όλοι με θεωρούν ανόητη και χαζούλα. Γράφεις ακόμα ποίηματα? Μπα, πάει πολύ καιρός που δεν ξανάγραψα. Πού καιρός για τέτοιες πολυτέλειες. Νυχτώνει, ξημερώνει και εγώ είμαι κλεισμένος πάντα στο εργαστήρι κάνοντας πειράματα. Μα τι έχεις, Χριστίνα? Κλαις? Όχι, δεν κλαίω. Απλώς ιδράφτηκαν τα μάτια μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα να φύγω. Να πάω κάπου πολύ μακριά. Εκεί που κανένα δεν ξέρω και κανείς δεν με ξέρει. Χριστίνα, Χριστίνα, είσαι ένα ρομαντικό κοριτσάκι. Σταμάτα να με κοροϊδεύεις, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ να υποφέρω τόσα βάρη. Μα δεν σε κοροϊδεύω. Αντί να κάνεις πλάκα μαζί μου, θα ήταν καλύτερα να μου δίνεις 2 χαστούκια. Έλα ίσως τώρα να με συνέφερναν. Έλα τώρα, μην παιδιαρίζεις, Χριστίνα. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί με φίλησες? Επειδή σε αγαπάω. Τωμά. Έλα, έλα, τώρα σταμάτα να κλαις. Δεν ήρθε ολέθρος και καταστροφή. Για να σε δω. Βρε, βρε, για δες δάκρυα. Α, αν έχεις τα μάτια γεμάτα δάκρυα, δεν μπορώ να διαβάσω την απάντηση που περιμένω. Κι εγώ σ' αγαπώ. Μπαμπά, τι έπαθες? Φύγαλο! Ανησυχήσαμε, πού ήσουν τόση ώρα, η Χριστίνα κι εγώ. Φύγετε από εδώ, είπα! Πες μου, σε παρακαλώ, τι συμβαίνει, μπαμπά? Τρέχα πίσω της να μην πέσει, πάνω της κανένα κρυάρι. Είναι νύχτα και στο δάσος υπάρχουν πολλά ανθρωπόμορφα γρήμια που θα της αρέσουν. Είναι, βλέπεις, η εποχή του ζευγαρώματος. Σε παρακαλώ, είναι αραβωνιαστικιά μου και δεν σου επιτρέπω να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Είπα να φύγεις! Εδώ είσαι ακόμα! Φύγε γρήγορα από εδώ και να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Μπαμπά, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου, τι συμβαίνουν όλα αυτά. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις ότι δεν θέλω να σε βλέπω, ότι δεν θέλω να ξαναδώ κανέναν? Θέλεις μια εξήγηση? Τρελάθηκα! Είμαι τρελός! Σου αρκεί! Είσαι ευχαριστημένος τώρα! Να φωνάξω ένα γιατρό! Πάω να φέρω ένα γιατρό! Πήγαινε για σε μίσχο! Με νίκησες, καταραμένη. Από τώρα και στο εξής δεν θα φοβάμαι να σε κοιτάζω κατάματα. Το απέσιο πρόσωπό σου θα το πελεκίσω στην πέτρα. Να το βλέπουν και να τρομάζουν όπως και με το χάρο. Ντομίκα, Ντομίκα, πού είσαι? Με φώναξες, παιδί μου. Λοιπόν, να πάρεις τα πράγματά σου και να έρθεις να στρώσεις εδώ στο χολ. Και δεν θα αφήσεις κανένα να μπει στο ατελί. Μόνο εσύ θα περνοβγαίνεις, ακούς? Εντάξει, παιδί μου, θα γίνει όπως θέλεις εσύ. Και άκουδω, να κλειδώσεις όλες τις πόρτες. Να μην χαλάσουμε τον ύπνο του λογικού. Να το αφήσουμε να κοιμηθεί. Άδικος ο κόπος, έτσι δεν είναι? Ούτε καν μου άνοιξε την πόρτα. Με τη γριά Ντομίνικα μου μείνησε να έρθω άλλη μέρα. Θέλεις να μείνεις μαζί μας τουλάχιστον για 2-3 μέρες? Πρέπει να κάνουμε κάτι. Γιατί δεν με ειδοποίησατε αμέσως? Τι συνέβηκε? Εκείνη την καταραμένη τη βραδιά, λες και τον έπιασε κρίση. Τρέλας. Ναι. Έτρεξα να φωνάξω τον γιατρό. Τον έδιωξε όμως με τέτοια λογικά επιχειρήματα και βγαίνει ως το γιατρός. Πήρε εμένα για τρελό. Πίστεψέ μου ότι δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Και ο Βλάντ, τι λέει? Ο Βλάντ. Και αυτός που δεν πρέπει να είναι στα καλά του. Τριγυρίζει έξω από τα τελεία του μπαμπά, γελάει με υπονοούμενα και δεν βγάζει άχνα. Μου κόψε και την καλημέρα. Η Χριστίνα τι κάνει? Όλο αυτό το διάστημα τανάκεφη. Αν μπορείς να της μιλήσεις και να μάθεις τι έχει, θα σου είναι υπόχρεος. Με αποφεύγει κι αν τύχει και συναντηθούμε, δεν θέλει να μιλήσει. Η Αγλαία μου είπε ότι εκείνη τη βραδιά. Και τι με αυτό? Ο παπάς μας είδε αγκαλιασμένος. Δεν καταλαβαίνω γιατί στο είπε η Αγλαία, είναι γελίο. Δεν πιστεύω ότι αρρώστησε εξαιτίας μου. Αυτό πιστεύω κι εγώ.
Μάλλον πρέπει να την πείραξε η βάναυση συμπεριφορά του πατέρα σου. Όπως βλέπεις είναι μικρή ακόμα και τα παίρνει όλα της μετρητής. Για δες έκπληξη. Καλά έκανες και ήρθες, Κλάουδια. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί με αποφεύγει. Γιατί δεν θέλει να μιλήσει. Λες για τη Χριστίνα. Αυτός, Κλάουντι, είναι σε θέση να λύσει και το πιο δύσκολο πρόβλημα στα μαθηματικά. Δεν μπορεί όμως να λύσει ένα απλό πρόβλημα στοιχειώδους λογικής. Βλαντ, μου δίνεις ένα τσιγάρο. Από πότε άρχισες να καπνίζεις? Και ποιο είναι, παρακαλώ, το απλό πρόβλημα στοιχειώδους λογικής? Θέλει να πει αυτό που σου είπα κι εγώ. Δηλαδή, το δυσάρεστο εκείνο συμβάν ενόχλησε υπερβολικά τη Χριστίνα. Ακριβώς. Βλέπεις πόσο απλό ήταν. Είναι νέα και θα συνέλθει. Το δύσκολο πρόβλημα είναι με τον μπαμπά. Δουλεύει καθημερινά 15 ώρες. Πού τη βρίσκει τόση δύναμη? Πελεκάει το μάρμαρο, λες και είναι τριαντάρης. Μα αυτό είναι καθαρή αυτοκτονία. Γιατί δεν τον σταματάτε? Πώς να τον κάνουμε να σταματήσει? Και τι φτιάχνει? Πολύ θα ήθελα να ξέρω. Κάποια έκπληξη ετοιμάζει ο γέρος. Δεν ξέρω τι ετοιμάζει, αλλά αυτές οι σφυριές έχω την εντύπωση ότι με χτυπάνε κατά κούτελα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αν δεν δοκίμαζα που και που το λογικό μου, θα νόμιζα ότι είμαι τρελός. Καμιά φορά είναι καλά να παριστάνεις τον τρελό. Κράτησε για τον εαυτό σου αυτή την ικανοποίηση. Μα τι στην ευχή φτιάχνει τόσες μέρες. Με συγχωρείτε, πάω να δω, δεν αντέχω άλλο. Πάει πάλι να φουγκραστεί. Τι κάνει ο γέρος στα τελειέ? Να πάω να φέρω τη Χριστίνα. Πήγαινε. Τι σας είπαν τα παιδιά? Ό,τι και να σας είπαν είναι όλα ψέματα. Δεν έχουν το θάρρος να αναγνωρίσουν την αλήθεια. Θα την πω όμως εγώ, να τη μάθει όλος ο κόσμος. Είναι τρελός για δέσιμο. Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι. Εγώ είδα τι φτιάχνει εκεί μέσα. Μόλις κατάλαβε ότι είδα αυτό που φτιάχνει, το σκέπασε τρομαγμένος με μια κουβέρτα. Και δεν μου λες? Τι είδες δηλαδή? Καλά, δεν ξέρω κι εγώ. Δηλαδή σαν να είναι 3-4 άνθρωποι, άντρες και γυναίκες ολόγυμνες. Τα πρόσωπά τους είναι κατατρομαγμένα. Στα πόδια τους είναι εξαπλωμένη μια νεαρή γυναίκα θεόγυμνη που μοιάζει με φάλαινα. Μόλις αντίκρισα αυτά τα πέτρινα τέρατα, έβαλα τις φωνές από το φόβο μου. Και γιατί φοβήθηκες? Ήταν σαν να βλέπα το χάρο με τα μάτια μου. Είναι τρελό, σας λέω, πρέπει να φύγω. Πρέπει να φύγω τώρα, έρχεται η Χριστίνα. Ούτε που θέλει να με πλησιάσει. Καλημέρα σας, κυρία Κλεόντια. Άκουσα ότι με ζητήσατε. Για πες πόσο κίτρινη είναι. Τι έχεις, παιδί μου? Γιατί δεν μου λες τι έχει? Άσε με, μαμά, σε παρακαλώ. Γιατί, παιδί μου, γιατί? Έλα κοντά μου, Χριστίνα. Άκουσα πως ήσουν άρρωστη. Ναι, δεν αισθανόμουν καλά. Τώρα συνήλθα. Θα ήθελα να μιλήσουμε σαν δυο καλές φίλες. Για κοίτα με στα μάτια και πες μου. Τον αγαπάς τον Ντομά? Δεν το κατάλαβα. Παρά μόνο εκείνη τη βραδιά όταν με φίλησε. Αχ, δόξα σου Θεός. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν θέλω να τον ξαναδώ. Εγώ φταίω για όλα. Μα τι έκανες τέλος πάντων και όλο λες εγώ φταίω και φταίω? Δεν συμπεριφέρθηκα όπως έπρεπε. Ούτε στον Ντομά, ούτε σε εσάς, ούτε στον κύριο Κρούντου. Χριστίνα, θέλω να μου μιλήσεις ανοιχτά. Είμαστε δυο καλές φίλες. Άκου να σου πω. Εσύ νομίζεις ότι ο κύριος Κρούντου ήταν ερωτευμένος με σένα και μόλις σε είδε στην αγκαλιά του Ντομά κατέρευσε. Είσαι χαζή για τα καλά. Πρόκειται για γέννημα της φαντασίας σου. Αχ, να ήταν αλήθεια αυτά που λέτε. Μα και βέβαια είναι αλήθεια. Ο κύριος Κρούντου διασκέδαζε παριστάνοντας τον ερωτευμένο. Εξάλλου μου το είπε ο ίδιος. Αλήθεια? Μα και βέβαια αλήθεια. Εγώ είμαι η γυναίκα της καρδιάς του και καμιά άλλη. Λοιπόν, ηρέμησες τώρα. Άντε, τρέχα στον Ντομά και άσε τις ανοησίες. Ναι, μου έρχεται να σας πιστέψω. Για μένα είσαι η ζωή. Έτσι μου είπε ο κύριος Κρούντου. Αστειευότανε, κορίτσι μου. Αστειευόταν. Πρέπει να του μιλήσω οπωσδήποτε. Αν δεν του μιλήσω. Ακούσατε? Σαν να καρφώνει κάποιο φέρετρο. Δεν μπορώ να τον ακούω άλλο. Δεν μπορώ. Ντάντα, δεν έχω άλλη δύναμη. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Ας κάτσω. Ντάντα, δεν μ' ακούς? Ντάντα, μήπως υπάρχει λίγο γάλα? Ναι, το έβαλα να κρυώσει λίγο, παιδάκι μου. Σου ξανάρθουν οι γέροι τελευταία? Μόλις πριν λίγο φύγανε. Μήπως έχουν κι άλλη δουλειά, γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν. Έγιναν άρχοντες. Και δεν σου λένε να πας μαζί τους? Ναι, και γιατί νομίζεις έρχονται? Μου κάνουν και παρατηρήσεις από πάνω, γιατί δεν προσέχω, λέει, τη γελάδα και τα πρόβατα.
ποια γελάδα και ποια πρόβατα. Καμώνονται πως δεν βλέπουν ότι μένω σε δίλα. Έλα. Έλα τώρα, πιες το γαλατάκι σου, κρύωσε. Oh, υπέροχο. Άφησες τι για αυτούς. Μα παιδί μου, τι λες. Οι γέροι είναι πεθαμένοι. Και δεν πεινάνε με τόσο περπάτημα που κάνουν. Oh, τι σε ρώτησαν τώρα τελευταία? Για όλα με ρωτάνε. Μέχρι και τι κάνει ο Μητρούτς με ρώτησαν. Ποιος είναι αυτός ο Μητρούτς? Ο γάτος που είχαμε στο σπίτι. Κάποτε τον έπιασε το παιδί του παπατούδε σε ένα κονσερβοκούτι στην ουρά και ο φουκαράς του γάτος έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε. Πώς που ψόφησε. Ας ακούσει ο κόσμος, θα πει πως ξεκούτιανες. Ας τους να λένε. Και κι αν ξεκούτιανα, τι ζωή μου την έζησα. Τώρα με τόνα πόδι με εδώ και με τ' άλλο στον τάφο. Ο χάρος που βλέπουν οι πέτρινοι άνθρωποι, ο χάρος που φτιάξα εγώ, δεν μοιάζει με αυτόν που νομίζεις εσύ. Γι' αυτό είναι κατατρομαγμένοι. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται το χάρο. Αυτό που κάνεις εσύ είναι αμαρτία. Καλύτερα να το καταστρέψεις. Δεν πρέπει να το δει ο κόσμος. Γιατί να τους τρομάξεις? Η ζωή είναι ζωή και ο θάνατος είναι θάνατος. Γιατί τα μπερδεύεις? Αμαρτία. Είναι αμαρτία αυτό που κάνεις, παιδί μου. Καλά, 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 καλά. Πήγαινε τώρα να κοιμηθείς. Άιντε. Καληνύχτα. Δεν κάνεις καλά που σκέφτεσαι τόσο πολύ το χάρο. Άστον, θα έρθει και η ώρα του. Θα αφήσω λιγάκι ανοιχτή την πόρτα. Όπου να είναι θα αρχίσουν να κελαϊδάνε τα πουλιά. Θα είναι όμορφα. Είναι η στιγμή που η νύχτα υποχωρεί μπροστά στη μέρα και το κακό μπροστά στο καλό. Α, αυτή είναι η ζωή. Μια αδιάκοπη διαμάχη. Άντε, άντε, άντε τώρα, πήγαινε, είναι αργά. Πάω, πάω. Να το πάλι. Έρχεται και κάθεται δίπλα στο έργο. Γιατί ήρθες πάλι? Δεν καταλαβαίνεις πως είμαστε δυο ξένοι. Εσύ είσαι ο άλλος Μανώλε Κρούντου. Αυτός που βλέπει μπροστά του γκρεμούς και αβίσους. Κύριε Κρούντου! Για δες, εσύ εδώ. Συζητούσα με έναν άλλο επισκέπτη, αλλά επιθύμητο σαν και σένα. Το λένε Μανώλε Κρούντου. Φορτικός, σε βαθμό που γίνεται ανυπόφορος. Συνέχεια με δασκαλεύει. Κάνε αυτό, όχι εκείνο. Αυτό είναι το σωστό. Το διώχνω από την πόρτα και μπαίνει από το παράθυρο. Κύριε Κρούντου. Τι ζητάς εδώ? Ποιος σου είπε ότι μπορείς να μπεις στο ατελιέ? Θέλω να σας μιλήσω οπωσδήποτε. Είσαι αυθάδης, κορίτσι μου. Ποιος σου είπε ότι έχω όρεξη τέτοια ώρα να συζητήσω μαζί σου και κόπιασες? Ήρθα να σας πω ότι δεν πρόκειται να ξαναδώ ποτέ τον Ντομά. Και ότι... Και τι με ενδιαφέρει εμένα? Είναι κάτι που αφορά τους δυο σας. Και θα κάνω ό,τι θέλετε εσείς. Για έλα πιο κοντά. Μου φαίνεται πως δεν είσαι στα καλά σου. Τι είναι αυτές οι ανοησίες που τσαπουνάς? Και πώς τολμάς να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Μα κάποτε μου είπατε ότι για σας είμαι η ζωή. Έτσι που... Σου είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Και εσύ αποφάσισες να θυσιαστείς για μένα? Έτσι δεν είναι? Σου φαίνεται πως είσαι έτοιμη να κάνεις και το μοντέλο? Μάλιστα, κύριε. Εντάξει, τότε εκδίσου. Τι κάθεσαι, άντε γρήγορα έτσι. Ανόητη! Ανόητη! Άντε πήγαινε να κοιμηθείς και να βγάλεις όλες τις ανοησίες από το κεφάλι σου. Άντε πήγαινε! Έχω δουλειά! Σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε. Τώρα κατάλαβα πόσο ανόητα φέρνει. Αυτό που λες δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι στο εξής πρέπει να αισθάνεσαι ευτυχισμένη. Ίσως να έχετε δίκιο, αλλά σας λυπάμαι. Σας βλέπω τόσο διαφορετικό και θλιμμένο. Αν θέλεις να σου φύγει και αυτή η ιδέα και να με αφήσεις ήσυχο, πήγαινε να δεις το άγαλμα. Αν καταλάβεις τι έκανα, τότε θα διαπιστώσεις πως βρίσκομαι πέρα από τα σύνορα της θλίψης και του ίκτου. Μουσική.
Γιατί κοιτάνε τόσο έντρομοι αυτοί οι άνθρωποι? Τι αντίκρισαν? Την προσωποποίηση του θανάτου. Δεν είσαι παρά μια κότα. Πατέρα, πατέρα, με συγχωρείς. Σου ζητώ συγγνώμη. Έπρεπε να το δω. Μα ναι, ναι, είναι ένα έργο καταπληκτικό. Το χάπι. Τι έχεις, πατέρα? Το κουτί με τα χαπάκια είναι στο τσεπάκι. Έλα, έλα, πάρ' το. Να φωνάξω τον γιατρό. Νερό, νερό λίγο. Έλα, έλα, πιες, πιες. Λιγάκι. Σου πέρασε. Λιγάκι, πνίγομαι. Το άγαλμα, το άγαλμα. Δεν θα μπορέσω να το τελειώσω. Το τέλειωσες, πατέρα. Τι λες? Το τέλειωσες, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είναι τέλειο. Αν προσθέσεις κάτι θα το χαλάσεις. Είναι σωστό αριστούργημα. Τώρα καταλαβαίνω ότι θα πει ταλαντούχος γλύπτης. Τι ανόητος που ήμουν όταν σε κατηγόρησα πως η τέχνη σου είναι ξεπερασμένη. Περίεργο, περίεργο. Αυτό το άγαλμα δεν επιδέχεται τίποτα δίπλα του. Λες και είναι πέρα από τα όρια της τέχνης και της ανθρώπινης γνώσης. Δεν περίμενα να ακούσω αυτά τα λόγια από το στόμα σου. Δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω βλέποντας αυτό το αριστούργημα. Ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Είναι προϊόν του πανικού και της άρνησης. Είναι η ίδια η απεικόνηση του θανάτου. Έλα, βοήθα με. Πατέρα. Να το δω. Πατέρα. Να το δω. Ναι, πατέρα. Α, τι περίεργο που είναι. Έχεις δίκιο. Δεν το είχα καταλάβει πως το τέλειωσα. Νόμιζα πως έπρεπε να εργαστώ πολύ ακόμη. Τώρα κατάλαβα πως είναι ολοκληρωμένο έργο. Λες και το τέλειωσα εδώ και δεκάδες χρόνια. Γιατί γελάς, πατέρα? Κοίτα τι άσχημο που είναι. Δεν έχεις δίκιο, πατέρα. Είναι ένα αριστούργημα. Μοιάζει με κακοήθη όγκο που αφαιρέθηκε από κάποιο υγιές σώμα και τοποθετήθηκε σε δημόσια θέα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Από πού έρχεται αυτός ο θόρυβος? Μοιάζει με θαλασσοταραχή. Σου φαίνεται, πατέρα? Τώρα απομακρύνεται. Πάει. Φεύγει. Να, ήρθε η απόλυτη σιγή. Πατέρα, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τι είπες? Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Μετά από αυτό το έργο, τι μπορεί να γίνει? Τι θα ακολουθήσει, θέλω να πω? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Κι όμως θα μπορούσες να δημιουργήσεις κι άλλα, καλύτερα έργα. Όχι. Αυτό το έργο δεν είναι δικό μου. Το φτιάξε το αίσθημα του τρόμου. Και αυτό το αίσθημα με έχει πια εγκαταλείψει. Γι' αυτό γέλαγα πριν από λίγο. Επειδή διαπίστωσα πως δεν με φοβίζει πια. Ποτέ δεν ήμουνα τόσο ελεύθερος και δυνατός όσο αυτή τη στιγμή. Πατέρα! Πατέρα! Τι έχεις, πατέρα? Δεν είναι τίποτα. Θα περάσει. Απλώς το σώμα μου κουράστηκε. Ζητάει να ξεκουραστεί. Αυτό είναι. Συγγνώμη, πατέρα. Θα ήθελα τη γνώμη σου. Βρίσκομαι μπροστά σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Τι μπορώ να κάνω? Δεν βρίσκω καμιά διέξοδο. Να ξαναρχίσεις από την αρχή. Άμα θέλεις να γίνεις πραγματικός καλλιτέχνης, πρέπει να αποδεχτείς τη μοίρα του Σύσυφου. Ποτέ να μη σε τρομάζουν οι αποτυχίες. Κατάλαβες? Ναι. Νομίζω ναι. Αισθάνομαι πως θα με πιάσει νέα κρίση. Να φωνάξω τον γιατρό, πατέρα. Δεν θέλω να δω κανέναν. Θα μείνω κοντά σου. Να το ξέρεις, πατέρα. Εγώ πάντα σε αγαπούσα. Τι όμορφα που κελαϊδάει. Ακούς? Την ακούσω, πατέρα. Το αηδόνι. Παντά! Πού είσαι? Εδώ είμαι, παιδί μου. Δώσε μου το χέρι σου. Πού είσαι? Χάνομαι. Εδώ είμαι, παιδί μου. Μη φοβάσαι. Όχι. Όχι, δεν φοβάμαι πια τίποτα. Ο ήλιος και το φεγγάρι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Έτσι είναι, παιδί μου. Έτσι θα είναι και στον άλλο κόσμο που θα πας, για να σου φωτίζουν τον δρόμο.
Την απόψινή θεατρική βραδιά ακούσαμε το έργο του Χόρη Αλοβινέσκου «Ο θάνατος ενός καλλιτέχνη» σε μετάφραση Λάμπρου Πετσίνη. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Τίτος Βανδύς, Μαρία Λκαίου, Τζένι Σαμπάνη, Μπέτι Βαλάση, Λεωνίδας Βαρδαρός, Σαράντος Φράγκος, Ντίνος Λύρας, Κίτη Αρσένη, Στέλιος Δρίβας, Γιάννης Λαμπρόπουλος. Μουσική επιμέλεια Νικόλας Βιβλάκης. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Σπύρος Καβακόπουλος. Σκηνοθεσία Γιώργος Πετσίβας. Παραγωγή Βίκη Μινδρέα.